Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ένα ακόμη Σάββατο, 10.30. Είμαστε εδώ, παρόντες. Ελπίζουμε και εσείς να είστε παρόντες και παρούσες στη δική σας πλευρά, στο σπίτι, στο μαγαζί, στο γραφείο, όπου αναγκάζεστε τέτοια ώρα να βρίσκεστε προκειμένου να μοχθείτε για να βγει το μεροκάματο της επόμενης μέρας. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι καμία σοφηρίση αυτό που λέω, είναι όμως μια διαπίστωση που συμβαίνει και με εμάς, με τους συνεργάτες μας, με όλους τους εργαζομένους, εξαιτίας μιας συμμορίας πολιτικής που χρόνια ολόκληρα ταλάνισε δυστυχώς αυτόν εδώ τον τόπο. Οφείλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά, γιατί αυτή η τηλεοπτική αγκαλιά που δείχνετε κάθε Σάββατο βράδυ είναι πάρα πολύ μεγάλη και μας γεμίζει με ευθύνη απέναντί σας για τα θέματα που σας παρουσιάζουμε. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Μπορεί να λέμε κάτι καθ' υπερβολή. Μπορεί να δικούμε. Μπορεί να παρουσιάζουμε κάτι που δεν πρέπει να είναι έτσι και είναι αλλιώς. Ένα πράγμα όμως να ξέρετε, και μακάρι να έχετε τη δυνατότητα να σας κοιτώ στα μάτια έναν προς ένα και να το μοιράζω μαζί σας. Τίποτα δεν κάνουμε επίτηδες. Αυτό που παρουσιάζουμε είναι το άλλο χέρι του σώματος. Αυτό που δεν φαίνεται είναι το χέρι της ψυχής που γράφουν όλοι οι συνεργάτες μου τα ρεπορτάζ αυτής της εκπομπής. Καθίστε αναπαυτικά. Τα θέματα απόψινά είναι μεγάλα, σκληρά και επικίνδυνα για κάποιους που δεν θέλουν να τα αγγίζουν. Το λέω όμως για μια ακόμη φορά. Για μας δημοσιογραφία σημαίνει να δείχνεις με το δάχτυλο διεύθυνση, όνομα και τηλέφωνο μεγάλων και ισχυρών που δεν τους αγγίζει κανένας, γιατί έχουν μάθει χρόνια ολόκληρα σε αυτόν τον τόπο να μπουκώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από διαφημίσεις, και κάποιοι συνάδελφοί μου πρώτοι και 15 να περνάνε από τα payroll των λογιστικών ταμείων, είτε αυτά βρίσκονται σε λεωφόρο Συγκρού, είτε σε λεωφόρο Ποσειδώνος, είτε σε λεωφόρο Κηφισίας. Καθίστε αναπαυτικά, αρχίζει ευθύς αμέσως ο ιστός της Αράχνης. Την ώρα που το σκοτάδι απλώνεται παντού γύρω μας, κάποιοι επιμένουν να περιμένουν καρτερικά το φως μιας ελπίδας. Πολλές φορές όμως, ο ανθρώπινος νους κυριεύεται από την απληστία και εκεί χάνονται όλα. Ο ρόλος του δημοσιογράφου βρίσκεται πλέον στο μετέχνιο της αναζήτησης. Ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, προσπαθεί να διακρίνει το θύμα από τον θήτη. Πολλές φορές τα καταφέρνει και άλλες όχι. Κριτές και κρινόμενοι στέκονται στο ίδιο σημείο. Έξω όμως και μακριά από την ανθρώπινη δύναμη υπάρχει κάτι άλλο. Κοιτάει μέσα από τον ιστό της μια μικρή, αθόρυβη, αλλά δυνατή αράχνη. Έτοιμη να παρέμβει με το δικό της τρόπο για να φέρει την ισορροπία στην πολυτάραχη καθημερινότητα. Αυτός είναι ο ιστός της αράχνης. Αφήνουμε τους προλόγους και τις φανφάρες, κυρίες και κύριοι. Πάμε να σας παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας, τους κυρίους και την κυρία που τιμούν και απόψε εδώ το τηλεοπτικό στούντιο στο Extra 3. Κοντά μας είναι όπως κάθε βράδυ ο Σωτήρης Μεταξάς, ο ποινικολόγος μας. Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Γεια σας κύριε Σπίνο και καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Προχθές με τον κύριο Μεταξά δώσαμε στη Λαμία μία ακόμα δικαστική μάχη εξαιτίας μιας μηνύσεως που είχαμε πριν από 2 χρόνια σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και οφείλω να συγχαρώ δημόσια τον κύριο Μεταξά για αυτό το ρεσιτάλ αλήθειας που έδωσε και κερδίσαμε μία ακόμα δίκη. Ας κάνουν κυρίες και κύριοι όσες δίκες θέλουν εις βάρος μας, αγωγές και μηνύσεις. Δεν πειράζει. Αν μέσα μας πιστεύουμε ότι αυτό που κάναμε υπηρετεί την αλήθεια και τη δημοσιογραφία, πάμε με χαμόγελο να πολεμήσουμε. Και ευτυχώς αποδεικνύεται ότι υπάρχουν δικαστές που στέκονται όρθιοι και δεν δηλιάζουν, δεν φοβούνται και δεν τρέμουν ονόματα που μπροστά τους άλλες εποχές. Ο δικαστής έτρεχε και δεν έφτανε. Υπάρχουν δικαστές όρθιοι, εισαγγελείς, άντρες με όλη τη σημασία της λέξης. Δίπλα μας είναι ο κύριος Γιάννης Αναστασίου. Καλησπέρα κύριε Αναστασίου. Καλησπέρα. Ο οποίος θα μας καταγγείλει την περιπέτειά του, κυρίες και κύριοι, που είχε με την υποδομία Μαρκοπούλου, όταν τους πήγαινε σε χαρτοσακούλες τα λεφτά και εξαιτίας αυτής της ταλαιπωρίας έχασε τη σύντροφό του
από τη στεναχώρια, από τον πόνο, από την πίκρα, που επί δεκαετίες ολόκληρες τη σκέπαζε με τον μπράτσο της ψυχής του και της δύναμής του, και δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε τα δικαστήρια, τις αγωγές, τις μηνύσεις, που βρέθηκε και κατηγορούμενη, παρά ότι έδινε χαρτοσακούλες με εκατομμύρια σε υπαλλήλους Πολοδομίας Μαρκοπούλου. Δίπλα στον κύριο Αναστασίου είναι ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος, συνεργάτης μας, που μας βοηθάει ποικιλόμορφα και αρκετά σημαντικά. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μία αποκάλυψη πολύ σημαντική, γιατί το οποίο στην εκπομπή να το πούμε. Ο Λευρεντιάδης, που τόσο καιρό έλεγε στη γίνεται και τι κάνει, μίλησε σε εφημερίδα του Λονδίνου και αποκάλυψε τους πάντες που του φάγαν τα λεφτά. Θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Αυτά όλα λοιπόν θα τα ξέρει η εκπομπή, τα ξέρει ο Άρης, θα τα κουβεντιάσουμε στην ώρα μας. Πάμε κυρίες και κύριοι. Από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, κοντά μας είναι η κυρία Βούλα Δημητριάδου, γνωστότατη ποινικολόγος. Καλησπέρα και Δημητριάδου. Καλησπέρα κύριε Σπίνο. Θα πω το εξής: 1.300.000 οι άνεργοι την τελευταία διετία, 20.000 παιδιά τα οποία δεν σηκίζονται κανονικά με τις τελευταίες στατιστικές. Η ταφόπλακα έχει μπει ήδη με τα νέα μέτρα του φορολογικού νομοσχεδίου. Ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Έχουν πληγεί οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί και οι επαγγελματίες. Άπαντες. Και βέβαια αυτή την ώρα που μιλούμε θα πρέπει να μας πει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αν έχει ψηφίσει το Δουβλίνο 3 για τους λαθρομετανάστες. Καταστρέφεται η χώρα, κυρία Δημητριάδου. Καταστρέφεται γιατί, βάλαμε χέρι του και στα κτίρια της ΕΡΤ τώρα, έτσι. Ζητάει λοιπόν και έχει παραχωρηθεί ένα μεγάλο μέρος από τις στηριακές εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στο να στεγαστούν υπηρεσίες για να εξυπηρετήσουν οι λαθρομετανάστες. Δίπλα στην κυρία Δημητριάδου είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού, ο κύριος Διάκος. Καλησπέρα κύριε Διάκο. Καλησπέρα κύριε Σπίνο, καλησπέρα και συνομιλητή. Και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής. Των Δήμων Αττικής. Και από τους πρώτους που ανακοινώνεται ότι θα είστε και υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές στο Κορυδαλλό. Ασφαλώς. Νωρίς ανακοινώνεται, αλλά... Κοιτάξτε, έχω την ευθύνη και την τιμή να μαγειρεύεις νωρίς για να το μοναδικό συνδυασμό στον Κορυδαλλό της κεντροδεξίας και θα, επειδή υπάρχουν φημολογίες για διάφορες συνεργασίες, εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι θα κατεβάσουμε υποψήφιο και αυτός θα είμαι εγώ, ο οποίος έχω 24 χρόνια παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχω περάσει όλες τις βαθμίδες. Κλείνεται το καπάκι από την κατσαρόλα των φημών. Ακριβώς και θέλω να ολοκληρώνοντας να πω ότι τώρα που η τοπική αυτοδιοίκηση βάλεται, χρειάζονται νέα πρόσωπα και νέες ιδέες. Καλό και μαζί μας ο κύριος Περικλής Σταυριανάκης, έγκριτος ποινικολόγος, εξαίρετος νομικός. Καλησπέρα κύριε Σταυριανάκη, σας άρεσε η διαφήμιση που έκανα. Εξαίρετος νομικός. Ναι, να ξέρετε τι μ' άρεσε. Παρακαλώ. Έγκριτος ποινικολόγος, σας αρέσει. Έχετε δει που ένας διαφημίζει τον άλλον. Τι καλός δημοσιογράφος που είστε. Έγκριτος δικηγόρος, λέει ο άλλος. Λοιπόν, αυτά εγώ τα ακούω, βέρεσε, κύριε. Εντάξει. Όχι, λέω μήπως. Πολύ, πολύ βέρεσε. Γιατί καθένας έχει την αξία του και, εν πάση περιπτώσει, η αξία είναι αυτή που είναι και δεν εξαρτάται από τα λόγια που θα πει ο ένας ή ο άλλος. Ο κύριος Διάκος από εδώ πέρα είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Χαίρομαι που το είπατε πριν και προσωπογράφω το παιδί. Ωραία. Εγώ δεν έχω 20 χρόνια άποψη, έχω όμως μια άποψη, έστω και απόψη. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εγώ κρατάω από τη σημερινή βραδιά εκείνο που είπατε για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κουβαλούσε, λέει, λεφτά και έδινε. Θα τα δείτε σε λίγο. Και έχασε τη συντροφή. Δεν θα τα δω. Θα τα δείτε σε λίγο. Όχι, δεν θα τα δω. Θα δείτε τα αυτά εξτρέ... κάνανε πουλάκια και φύγανε. Φτερά και θα φύγανε δείτε τα εξτρέ των τραπεζών. Ναι, αυτά, που λεφτά δεν θα δω. Εξτρεδαδό. Στον υπάλληλο. Λοιπόν, εμένα αυτά εδώ με κόφτουν, κύριε Σπίνο. Οδηγός. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πολύ. Τίποτε άλλο. Πάμε σας παρακαλώ πολύ. Πάμε σας παρακαλώ πολύ στα θέματά μας. Σας υπόσχομαι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Τα θέματά μας είναι, εκτιμώ, αρκετά σοβαρά. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τους συνεργάτες μου και τις συνεργάτηδες μου για τον κόπο που κάνουν όλη τη βδομάδα. Αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστώ εσάς, τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες. Είναι δικά σας θέματα. Στα τηλέφωνα παρακαλώ πολύ που βλέπετε, τόσο σταθερό όσο και στο κινητό, θέλω να μετατρέπετε σε χωάνι της δικής σας καταγγελίας. Το κινητό τηλέφωνο είναι αυτό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής όμως αντιλαμβάνεστε ότι μόνο μηνύματα μπορεί να δέχετε. Κρατήστε το, γράψτε σε ένα χαρτάκι. Όλη τη βδομάδα είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, το σηκώνω να καταγράφω τις καταγγελίες σας για να κάνουμε τις έρευνες που πρέπει. Το σταθερό τηλέφωνο σαφώς απαντάει καθ' όλη την εκπομπή για να καταγράφουμε τις παρατηρήσεις σας που τις μετατρέπουμε σε ερωτήματα. Κρατήστε παρακαλώ πολύ, απευθύνομαι στο control όσο μπορείτε τα τηλέφωνα στην οθόνη για να μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία μαζί μας οι τηλεθεατές. Όχι τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να το σηκώσω. Μπορεί να μένει
στα αυτιά σας ως μια επίμονη κουβέντα αυτό που λέω, αλλά πάρα πολλές φορές χτυπάει. Και τώρα χτυπάει. Μα πώς θα το σηκώσω, αγαπημένε φίλε ή φίλοι που παίρνεις. Μηνύματα και αυτά τα μετατρέπω σε ερωτήσεις. Κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε. Γιατί εμάς μας αρέσει να επιμένουμε. Και μας αρέσει να επιμένουμε παρά την επιμονή κάποιων, κύριε Σαββιανάκη, να μην μας απαντούν. Δεν πειράζει. Εμείς τη δουλειά μας και αυτή τη δουλειά τους. Επανερχόμεθα για τρίτη εκπομπή, για τρίτη εβδομάδα, κύριε Μεταξά, στην υπόθεση του κτηρίου Σκλαβενίτης στη Βάρη. Έχω ακόμα 19 χρόνια να πάρω σύνταξη. Θα επιμένουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Ενημερώθηκα ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Μαρκοπούλου, λόγω του Καλλικράτη, της Πολοδομίας Μαρκοπούλου, έχουν μεταφερθεί τώρα, επί αρμοδιότητας για αυτή την περιοχή στη Βάρη, στην Πολοδομία του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Και τι λέει αυτό. Τα τρία βήτα. Και τι λέει. Άρα λοιπόν, επί του θέματος του συγκεκριμένου, από σήμερα πάβουμε να απευθυνόμαστε στην Πολοδομία Μαρκοπούλου, η οποία δεν έκανε ελέγχους όταν έπρεπε, και αυτό θα δούμε τη συνέχεια του, αλλά απευθυνόμαστε στην Πολοδομία Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και στον κύριο Διευθυντή της για μια αυτοψία που πρέπει να κάνει. Με ενημέρωσαν ότι ο προηγούμενος Διευθυντής της συγκεκριμένης Πολοδομίας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από παθολογικά αίτια μόνος του και βρέθηκε το πρωί. Πότε. Πριν από ένα χρόνο περίπου. Ο ιατροδικαστής είπε ότι τα αίτια ήταν παθολογικά, η καρδιά του ή οτιδήποτε άλλο. Αφού το έχει πει ο ιατροδικαστής. Το αίτημα που είναι, κύριε Σπίνο. Έχει πει ο ιατροδικαστής. Συγχωρέστε με λίγο. Θα τα δούμε όλα. Δεν πειράζει να το θυμηθούμε. Θα τα δούμε όλα. Στα βλάχικα. Είναι απέναντι από τη φωλιά των κυνηγών. Ακούστε σας παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να ακούω τούτα εδώ. Τα πράγματα είναι δύστροπα. Και να μην σας πω ότι είναι και ανόητα. Κοιτάξτε να δείτε. Από τη στιγμή που δίνεται το στίγμα του ακινήτου. Και είπατε είναι στο τάδε μέρος. Θα τα δούμε όλα τώρα. Ναι, όχι άλλο θέλω να πω και στην αξία του. Ο αρμόδιος φορέας από μόνος του ξέρει ότι αναφέρεστε σε αυτόν. Αν έχει πάει η αρμοδιότητα υπολοδομική οπουδήποτε, ο αρμόδιος φορέας από τη διεύθυνση ξέρει ποιος είναι τώρα. Τα υπόλοιπα είναι. Κύριε Διάκου, ακούστε με. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και γι' αυτό επιμένουμε. Δεν επιμένουμε γιατί ξυπνήσαμε ένα πρωί να ασχοληθούμε με τον κύριο Σκλαβενίτη. Μα δεν φταίει ο Σκλαβενίτης, το επεσήμανε και ο. Σαφώς. Ο κύριος Σκλαβενίτης μεταξά από απέναντι. Δεν φταίει. Όχι, βέβαια. Μέχρι του σημείου που δεν διαμαρτύρεται. Γιατί αν ο κύριος Σκλαβενίτης διαμαρτυρηθεί ότι του νίκησε η οικογένεια κόνσουλα ένα αυθαίρετο οίκημα, τότε βεβαίως έχει δίκιο. Όσο όμως δεν διαμαρτύρεται, κύριε Σταυριανάκη, ο κύριος Σκλαβενίτης ότι το χτίριο που του νίκησε η οικογένεια κόνσουλα ήταν ένα πρώην καμπαρέ. Δεν το ξέρω, μανίκη. Δηλαδή, ένα επί ένα. Και αυτό έχει μετατραπεί σε μια υπεραγορά τροφίμων. Θα τα δούμε όλα. Και θα δούμε και αεροφωτογραφίες για το πώς ήταν πριν και για το πώς έγινε σήμερα. Θα δούμε τις παραβάσεις που έχουν γίνει μία προς μία, κάνοντας χρέη, κύριε Αναστασίου, και εμείς, πολεοδομικά, αφού η πολεοδομία δεν μας θυμάει να πάει να κάνει αυτοψία. Ο κύριος Σκλαβενίτης δεν θα διαμαρτυρηθεί. Και ο κάθε Σκλαβενίτης σε περίπτωση που το μίσθωμα είναι συμφέρον. Πολύ ωραία. Και βέβαια όλα αυτά είναι διαπραγματεύσεις. Επειδή εμείς, κυρία. Δεν μία μίσθωση. Και βέβαια ήταν η γνώση του, φαντάζομαι. Επειδή δεν ήταν η γνώση του. Σωστό. Δεν ήταν η γνώση του. Όχι, όχι. Σωστό ως λέξη. Δεν ήταν. Τώρα είναι όμως. Τώρα όμως έχει καταστραφεί. Άρα δεν έχει καμία δικαιολογία ο κύριος Σκλαβενίτης. Γιατί για μας το θέμα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν πληροφορούμεθα ότι η αρμόδια πολεοδομία Μαρκοπούλου που εξέδωσε τότε την άδεια, το 7 δηλαδή. Η τότε αρμόδια, συνεπώς. Η τότε αρμόδια, είναι άνδρο κατά ένα μέρος της χρηματισμού. Λαδώματος. Από τον ίδιο τον κύριο Αναστασίου. Όταν δηλαδή στο γραφείο σας, κύριε Σταυριανάκη, έχουμε καταγγελία συγκεκριμένη ότι συνεργάτης σας παίρνει μίζες από πελάτης πέρα της νόμιμης αμοιβής. Για την οποιαδήποτε άλλη καταγγελία ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν θα τρέξετε γρήγορα να ερευνήσετε. Προφανώς. Εμάς λοιπόν ήρθε στο γραφείο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος, και μάλλον δεν ήρθε, μας τηλεφώνησε, ήρθε ενώ η καταγγελία του, ο οποίος μας συστήθηκε ως υπάλληλος της Πολοδομίας Μαρκοπούλου. Και μας είπε ότι για το συγκεκριμένο ακίνητο δωροδοκήθηκαν άνθρωποι με 80.000 ευρώ
προκειμένου να δώσουν άδεια. Αυτή λοιπόν την περιγραφή εμείς την κάναμε σε έγγραφο προς τον κύριο Διευθυντή της Πολυδομίας Μαρκοπούλη. Και του είπαμε, για να μην λέμε ανακριβίες, πήγαινε κάνε μια αυτοψία στο κτίριο, κύριε Μεταξά, για να μας πεις αν ο άνθρωπος αυτός λέει ψέματα ή λέει αλήθεια. Όσο τον είδατε κι εσείς, τον είδαμε κι εμείς. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι ανώτερος υπάλληλος του δημοσίου, σήμερα συνταξιούχος, πρώην διευθυντής του ΑΕΔ Καλλιθέας, και λέει, κύριε Σπίνο, περιμένετε από την Πολυδομία Μαρκοπούλου να ενεργήσει? Εγώ τους πήγανα σε χαρτοσακούλες τα λεφτά για να μου εκδώσουν άδειες οικοδομής. Και αφού μου πήραν τα λεφτά, μετά μου έκαναν ανάκληση της αδείας, λέγοντάς μου ότι η άδεια που μου δώσαν είναι πλαστή. Θα ακούσετε, θα πέσετε τα σύννεφα τώρα. Είχε υποθεί και στην προηγούμενη. Θέλω παρακαλώ πολύ να πάμε στο θέμα Σκλαβενίτη, για να μπορέσετε να αντιληφθείτε γιατί μιλάμε. Γιατί αν δεν μπορείτε να αντιληφθείτε γιατί μιλάμε, τότε δεν θα αντιληφθείτε, κυρίες και κύριοι, γιατί φτάσαμε αυτή τη χώρα σε αυτό το ρημαδιό. Γιατί εμπιστευτήκαμε σε κάποιους την τύχη τη δική μας, των παιδιών μας και των επόμενων γενεών. Τι πρέπει να κάνουμε? Ο καθένας όσο αντέχει να αντιστέκεται. Πάμε να δούμε, σας παρακαλώ πολύ, τις κάρτες που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε την υπόθεση αυτή. Λοιπόν, διαβάζω μαζί με εσάς αυτό που βλέπετε καταρχήν. Αυτό που βλέπετε καταρχήν είναι αεροφωτογραφία από το πώς ήταν πριν το κτίριο. Θα δείτε σε λίγο, και μάλλον καλό είναι να το δούμε τώρα για να μπορέσουμε να κάνουμε στο νου μας αντιληπτό ποιες είναι οι παρανομίες που έχουν γίνει. Ας δούμε λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα λοιπόν είναι πάρκινγκ. Ας σταματήσουμε, παρακαλώ, το πάρκινγκ. Εκεί. Αυτός ο χώρος έπρεπε να είναι πράσινο βάσει της αδείας. Ο κύριος Σκλαβενίτης αυτό παρέλαβε, αυτό του έκανε. Όλος αυτός ο χώρος έπρεπε να είναι σύμφωνα με την άδεια πράσινο, φυτευμένο πράσινο. Ο χώρος που βλέπετε στο κόκκινο είναι από αεροφωτογραφία για το πώς ήταν πριν χτιστεί ο Σκλαβενίτης. Ας ξεπαγώσει, παρακαλώ, η εικόνα και να αρχίσουν τα πλάνα να τρέχουν. Δείτε λοιπόν, όλο το πάρκινγκ έπρεπε να είναι πράσινο σύμφωνα πάντα με την άδεια. Έγινε κατανοητό αυτό και καταγράφουμε μία προς μία τις καταγγελίες. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, τώρα στο χωροδικτύωμα, αυτό που δείξατε μόλις τελείωσε το πάρκινγκ. Παρακολουθήσατε και εσείς, κύριε Διάκο. Μάλιστα. Γιατί εσείς τα κάνετε αυτά. Λοιπόν, okay. Εσείς η αυτοδιοίκηση εννοώ. Τώρα παρακολουθήσατε λοιπόν, μία σας αυτή. Το χωροδικτύωμα, θα δείτε ποιο είναι αυτό, κρατήστε τη λέξη, έχει σκεπαστεί αυθαίρετα. Ο χώρος που εμφανίζεται στην άδεια σαν είσοδος έχει μετατραπεί σε αποθήκη, ενώ η είσοδος του κτηρίου έχει γίνει από την οδό Παπανδρέου, πράγμα που απαγορεύεται. Και η υποχρεωτική φύτευση των 2.500 τετραγωνικών, το σημαντικότερο είναι αυτό, από τρεις παραβάσεις, έχει μετατραπεί σε χώρο στάθμισης. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ πολύ. Η χρήση του κτηρίου έχει μετατραπεί, προσέξτε, από μεικτό εμπορικό κατάστημα σε υπεραγορά τροφίμων. Άκρως παράνομο. Το υπόγειο είναι κλειστό και χωρίς την προσπέλαση από τον ακάλυπτο που εμφανίζεται στην άδεια. Μάλλον λειτουργεί σαν βοηθητικός χώρος. Μόνο με αυτά, μας λέει τεχνικός πολιτικός μηχανικός που επισκεφθήκαμε το χώρο και έχουμε αυτό το υλικό. Μόνο με αυτά, η οικοδομική άδεια του 2007, η 1276, κρίνεται ανακλητέα. Και συντηρείται βέβαια αναφέρετο 5 χρόνια. Άρα λοιπόν, τι θα συνέβαινε στην περίπτωση της καταγγελίας που κάνει η εκπομπή μας? Πραγματοποιείται αυτοψία, αυτό που ζητάμε, και επιμελώς η Πολυδομία δεν το κάνει, και θα δούμε ποιανού θα περάσει, η δικιά μας άποψη ή η δική τους.
Και καταγράφονται όλες οι υπερβάσεις αδείας και οι αυθαίρετες τροποποιήσεις. Επιβάλλεται πρόστιμο κατασκευής, δηλαδή στον ιδιοκτήτη, στην εταιρεία Κόνσουλα. Ο κύριος Κόνσουλα, σας θυμίζω, ήταν υποψήφιος δήμαρχος στο Βύρονα. Με την αντικειμενική αξία του αυθαιρέτου. Γιατί κουνάτε το κεφάλι, κύριε Σαββιανάκη. Ο κύριος Κόνσουλας είναι κουμπάρος κυρίου Λοβέρδου. Δεν είναι τίποτα τίποτα. Προχωράμε, σας παρακαλώ πολύ. Εκεί έχει δήμαρχο το Βύρονα. Όταν γίνει η καταγγελία, δίνουμε προθεσμία, σύμφωνα με τους νόμους, 2 μήνες για την νομιμοποίηση των υπερβάσεων και τροποποιήσεων που μπορούν να νομιμοποιηθούν. Προσέξτε, που μπορούν. Σύμφωνα με μία εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας της Καλτσά, της οποίας της ανατείναξαν το σπίτι πριν λίγες μέρες, της πρώην Γενικής Γραμματείας, πολλά μπορούν πλέον να νομιμοποιηθούν, όχι όλα όμως. Ας δούμε παρακαλώ την κάρτα αυτή σε όλη την οθόνη μας. Για τις υπερβάσεις που δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν όμως, επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης ίσο με το 25% του προστίμου κατασκευής, το οποίο προσαυξάνεται κάθε χρόνο και εισπράττεται από το Δημόσιο Ταμείο. Μάλιστα. Ποιος θα τα κάνει αυτά, κύριε Δημητριάδου? Κανείς δεν τα κάνει και βέβαια όλη αυτή η επιβάρηση, να γιατί φτάσαμε σε ελλείμματα του Δημοσίου, να γιατί έρχεται το κράτος τώρα και η κυβέρνηση με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Είναι υποχρεωμένη να το κάνουμε, κυρία συνάδελφε. Αυτό ερχόμαστε. Γιατί είναι υποχρεωμένο το κάνει. Γιατί είναι υποχρεωμένο το κάνει. Είναι υποχρεωμένη. Μα υποχρεωμένοι ήταν να μην εκδώσουν τέτοια άδεια ή την εξέδωσαν, κύριε Γιώργο. Αντιλαμβάνεστε τι έχει περάσει 5 χρόνια με το 25% και με τις αυξήσεις του κάθε έτος για τη συντήρηση του αυθαιρέτου. Εμείς θα επιμένουμε. Εμείς θα επιμένουμε όσο ακόμα είμαστε όρθιοι. Ακόμη θα μας δηλαδή, δεν δέχομαι τη δικαιολογία ως Κλαβενίκης δεν ήξερε και άρα νίκιασε κάτι το οποίο πήρε ως δεδομένο. Δεν ήξερε μέχρι παραπροχθές. Εδώ και 2 εβδομάδες φωνάζουμε και δεν μας είδε. Θα μας δει κάποια στιγμή. Σπίνο, θα το κάνουμε άλλες 10 εκπομπές. Στο αρμόδιο Υπουργείο. Και δεν κοινοποιείται προϊστάμενος. Για να τον εγγράψουν και εκεί. Παρακαλώ. Ποιος εποπτεύει? Όπου και να την κοινοποιήσουμε. Παρακαλώ, μην μιλάμε πολύ. Είναι ανέλεκτος ο κάθε διευθυντής οικονομίας. Παρακαλώ. Όπου και να την κοινοποιήσουμε, θα την κουκουλώσουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωνή από τη δημόσια καταγγελία. Έτσι. Αυτό που κάνουμε τώρα εδώ είναι δημόσια καταγγελία. Ούτε εκβιασμή. Η πολεοδομία βάρης βούλας βουλιαγμένη θα πρέπει αύριο το πρωί, εκτός και αν έχει κάτι μεμτό. Και είναι Κυριακή αύριο. Και δεν μπορεί να το κάνει. Καλά, ενώ τη Δευτέρα. Να πάει να ελέγξει. Δείτε παρακαλώ πολύ το κτίριο, το οποίο απλώνεται κατά μήκος των ματιών μας και καταλαμβάνει αυθαίρετες εκτάσεις. Δείτε το, που θα μπορούσε αυτό και θα έπρεπε. Το χωροδιστήριωμα είναι αυτό που είναι από πάνω, το βλέπετε. Το οποίο αυθαίρετα έχει σκεπάσει όλο το κύμα Σκλαβενίδη και ακολουθεί το πάρκι. Εδώ κοιτάξτε. Κοιτάξτε, μεγαλείο αυθαιρεσίας. Όλο το πάρκινγκ αυτό έπρεπε να είναι πράσινο. Καθαρές κουβέντες και όμορφες. Αυτό χτίστηκε από την οικογένεια Κόνσουλα που πολιτεύεται στο Βύρονα, τον κουμπάρο του κ. Λοβέρδου, το νίκιασε η εταιρεία Σκλαβενίτη. Δεν έπρεπε να ξέρει, κύριε Μεταξά, τη αυθαιρεσία. Προφανώς. Τη μαθαίνει τώρα. Πόσα τετραγωνικά είναι η άδεια που έχει εκδοθεί το 2007 και πόσα τετραγωνικά είναι το σούπερ μάρκετ? Η άδεια που έχει εκδοθεί, κύριε Μεταξά, αφορά τροποποιήσεις του υπάρχον καταστήματος που είναι καμπαρέ. Πόσα τετραγωνικά είναι? Σύμφωνα με την άδεια, πολύ λίγα. Έχουν γίνει πάνω από 1500 τετραγωνικά μέτρα. Πόσο είναι, λέει ο Σωτήρης? Δεν θυμάμαι πρόχειρα πόσο είναι. Θα σας πω. Πάνω από 150 δεν μπορεί. 400 περίπου ήταν. Είδαμε. Περίπου. Η άδεια αφορά αλλαγή χρήσης από κέντρο διασκέδασης, αλλαγή χρήσης σε μεικτό κατάστημα τροφίμων και οικοδομικές άδειες και οικοδομικές εργασίες στο εσωτερικό του κτηρίου. Καταλάβατε. Ούτε μία σχέση με αυτό που έγινε. Άρα, δεν μιλάμε. Το κέντρο πόσα τετραγωνικά ήταν? Κύριε Μεταξά μου, λέμε η άδεια. Έχει αποτυπωθεί το κέντρο αυτό, γιατί και το κέντρο αυτό παρακολουθεί άδεια. Η άδεια. Παρακολουθήστε με. Η άδεια, κύριε Σταυριανάκη. Παρακολουθήστε με. Δεν έχει σημασία, κύριε Μεταξά. Η άδεια δεν αφορά δικαίωμα να χτίσουμε παραπάνω. Αφορά
ότι αλλάζουμε τη χρήση αυτού του δωματίου και κάνουμε εργασίες μέσα εδώ. Τελειώσαμε. Το καμπαρέ ήταν 5x5. Τελειώσαμε. Έμανε 5x5, 25 τετραγωνικά. Παράδειγμα λέω 5x5. Παράδειγμα. Λέω πολύ μικρό. Δεν μας αφορά ποτέ. Πάντως καμπαρέ σκλαβενίτης δεν υπήρχε. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Γιατί και πρέπει να χορεύουν 1000 γυναίκες. Το θέμα της πολλοδομίας της βούλας της παλιάς υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ότι για να δεχτεί την καταγγελία πρέπει να καταβάλει 300 ευρώ. Αλλιώς δεν δέχονται. Πότε. Ποιος το είπε. Έτσι λέει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πότε. Καταλάβατε. Πότε. Για να πας στην πολλοδομία, πότε, να καταγγείλεις πολλοδομική παράβαση. Πότε. Πότε. Όταν πας στο ταμείο να πεις. Πότε. Τώρα. 300 παράβαση. Πότε σας λέει. Πότε σας λέει, κύριε Βόλιο. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό λέει. Ναι, όχι τώρα όμως. Δεν αφορά στο τώρα. Εγώ λοιπόν, την απόφαση που μου είπαν οι πολίτες όταν πήγανε κάτω, τσίπανε, θα μας πληρώσουν 300 ευρώ, διότι υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θα το λύσουμε αυτό, θα τους δώσουμε. Αντιλαμβάνεστε, λέω. Δηλαδή, για λοιπόν, να καταγγείλει ο πολίτης, πρέπει να πληρώσει για να κάνει αυτοψία. Τώρα να ακούσουμε την ιστορία. Ναι, κύριε Διάκο, να πείτε κάτι. Εγώ θέλω να πω κάτι, ναι, σχετικά. Επειδή οι πολεοδομίες από 1η-1η του 2013 περνούν στους Δήμους, είναι ένας πονοκέφαλος για την τοπική αυτοδιοίκηση και θέλω να επενθυμίσω και σε εσάς και στους τηλεθεατές τις απόψεις του κύριου Λέαντρου Ρακετζή σχετικά με τις πολεοδομίες. Λοιπόν, πολύ σωστό. Πάμε σας παρακαλώ πολύ τώρα. Να λοιπόν και ένα μέσος, συγγνώμη κύριε Σπίνο, και ένας τρόπος να αντλήσετε χρήματα από τέτοιες παραβάσεις, γιατί θα πέφεραν στο ταμείο ένα σωρό χρήματα. Προς το παρόν να δουν τα χρήματα, τα στελέχη των πολεοδομιών. Και όχι να αυξήσουν τα τέλη δήμη, λοιπόν, έτσι. Σας θυμίζω απλά στην υπόθεση Καρούζου, ότι πριν από λίγα 24 ώρα θέθηκε σε αργία ο διευθυντής της πολεοδομίας, ο Χαλκιάς της Γλυφάδας, με απόφαση του Δημάρχου εξαιτίας σειρά συνενοχών που φαίνεται ότι είχε για τις καλύψεις που έκανε στις πολεοδομικές αυτελεσίες Καρούζου. Είδες πως η εκπομπή έχει απήχηση, η εκπομπή. Άργησε λίγο, αλλά το έκανε. Όχι, άργησε τώρα λίγο, το έπατε, λέει ο άνθρωπος. Γιατί θα έκανε κάτι άλλο, κύριε Σπίνη. Και μου είπανε, το εξής τραγικό, το οποίο το ερευνούμε, γιατί δεν ξέρω αν είναι έτσι. Και θέλω να ρωτήσω πώς του Δήμου Γλυφάδας που υπηρετεί στην πολεοδομία, τον κύριο Ντόκο. Από ποιον κατασκευαστή αγοράσατε, κύριε Ντόκο, διαμέρισμα το οποίο έχει κλείσει το διαμέρισμα αυτό την πιλωτή της πολυκατοικίας. Τελεία εδώ, γιατί ο κύριος Ντόκος έχει περάσει από το τμήμα αυθαιρέτων της πολεοδομίας. Μην ξεχνάμε Ανατολική Αττική. Δεν λέω κάτι παραπάνω για το θέμα, το ερευνάμε και προχωράμε να το δούμε με εικόνα και με στοιχεία. Η αυτοκτονία λοιπόν, σταθέα μην ξεχνάμε. Ακούστε, αυτοκτόνησε τη διευθύντρια από την πίεση. Ακούστε τώρα, σας παρακαλώ πολύ, έπεσε στον κρεμό την περίπτωση του κύριου Αναστασίου. Γιατί και εγώ περίμενα, κύριε Σαββανέκη, κύριε Διάκο, πριν μπείτε, η πολεοδομία Μαρκοπούλου να μου απαντήσει. Και να μπει, κύριε Σπίνο, αυτά που λέτε είναι ανοησίες. Γιατί εμείς είμαστε μια πολεοδομία ευπρεπέστατη, που κανένας δεν μπορεί να μας καταλογίσει τίποτα. Πριν ο Κόκορας λαλήσει, παρουσιάστηκε ο κύριος Αναστασίου. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, κύριε Αναστασίου, εσείς για ποιο λόγο χρηματίσατε υπάλληλο που έχει καταδικαστεί τελεσίδικα και αμετάκλητα με 10 μήνες φυλάκιση της πολεοδομίας Μαρκοπούλου. 8 μήνες από το δεύτερο βάρος. Άντε να κάνουμε έκπτωση. 8 μήνες. 7 μήνες. Άντε 7. Πώς, 5? 10 μήνες είναι. 10 μήνες πρωτόδικα, 8 μήνες εφετείο. Ναι. Για ποιο λόγο το δωροδοκήσατε? Κοιτάτε, κύριε Σπινό, καταρχάς θέλω να σας πω. Γιατί αυτό που κάνετε δωροδοκία ήταν. Ναι, το ξέρω. Για την πράξη αυτή. Ακούστε να δείτε, όταν ο πολίτης πηγαίνει σε μια δημόσια υπηρεσία και γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν λαδώσει, αναγκάζεται λοιπόν ο πολίτης αυτός να λαδώσει. Εγώ δεν λάδωσα για να μου δώσουν κάτι παράνομο. Έδωσα τα χρήματα γιατί μου τα ζήτησαν ως γρηγορώσιμο. Πόσα λεφτά? Για νόμιμη δουλειά. 1.500, όχι, δεν είναι. Νόμιμη δουλειά. Κοιτάτε, είναι. Μην το διακόπτε λίγο να καταλάβουμε. Είναι πολύ απλό. 85 ταιριάζουν. Μην το διακόπτε για να καταλάβουμε. Μην το διακόπτε. 1.550. 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Ποια εποχή? Το 2000. Τι θέλετε να πάτε, άδεια οικοδομής? Κοιτάτε. Έχω ένα οικόπεδο που σας... Μην μου με λεπτομέρειες. Άδεια οικοδομής. Άδεια οικοδομής. Κατέθεσε ο μηχανικός μου... Το φάκελο. Το φάκελο στην πολεοδομία και Μαρκοπούλου, πήρε... Πολεοδομία. Μαρκοπούλου. Τον παρέλαβε ο ίδιος ο κύριος Ραζής. Ο διευθυντής. Αυτός τον χρεώθηκε. Μάλιστα. Εάν δεν δικαιόμουν την άδεια έπρεπε να επιστραφεί ο φάκελος πίσω. Τον κράτησε και μετά από ένα χρονικό διάστημα πήγα να ρωτήσω την τύχη της αιτήσεώς μου. Και μου είπε ο...
πήγα σε κάποιον που μου είχαν συστήσει, στον κύριο αυτό που πήρε τα χρήματα. Πώς λέγεται αυτός ο άνθρωπος? Κύριος Νίκας. Κύριος Νίκας. Ήταν οδηγός. Ήταν οδηγός. Αυτός ήταν πίσω από γραφείο. Δίπλα από το γραφείο του προϊσταμένου. Στο παλιό κτίριο. Ένα λεπτάκι παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Αυτός καθόταν πίσω από γραφείο ή πήγαινε πίσω, έρχοντα... πίσω από γραφείο. Πίσω από γραφείο. Γραφείο, σε γραφείο. Εσείς καταλάβατε είναι υπάλληλος γραφείου. Ακριβώς, ναι, δεν ήξερα ότι. Μετά εκ των υστέρων. Μετά θα καταλάβετε τι είπαν ότι ήταν ο Νίκας. Ήταν πίσω από γραφείο. Ακριβώς. Και... και μου λέει, κοίταξε να δεις, για να βγει η άδειά σου, επειδή αυτές οι το ξέχασα να σας πω ότι το οικόπεδο που είχα αγοράσει είχε άδεια, η οποία είχε λήξει το 1987. Κάνε ένα θεώρηση. Δεν ακριβώς εκεί έγκυται η διαφθορά. Δηλαδή αντί να δώσουν, εφόσον έχει άδεια το οικόπεδό μου οικοδομήσουμε, έχω το δικαίωμα να πάω να ζητήσω άδεια, να θεώρησεις και να πάρω την... Δυστυχώς δεν δίνουν άδεια. Καταρχήν, κύριε Σόνη, το επισημάνω αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο οι άδειες έχουν μια συγκεκριμένη χρονική. Για να παίρνουν τη βίζα. Ακριβώς. Για να παίρνουν τη βίζα. Και ξέρετε. Λίγουν οι άδειες. Τι είναι οι άδειες για ούτε είναι αλήθεια. Ακριβώς. Και είναι ένα. Πάρει άδεια να χτίσει κάπου. Και λέει η άδεια επειδή δεν πρόλαβε να χτίσει. Έλλη. Όχι, το αγόρασε από το 98. Είναι... Ακούστε, το αγόρασε από το 98. Είναι νόμιμη τη δίωμη και είναι για πάντα. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ενίσταμε ως προς τη μέθοδο αυτή. Μα είναι ο τρόπος που θα δούμε. Και ως προς την προθεσμία. Αυτό λέω. Ναι. Πόσο δεν κτίζει, δεν έχει κάποια μεταβολή. Αφού δεν αρχίζει να κτίζει. Υποτίθεται ότι το σκεπτικό του νομοθέτη είναι ότι οι άδειες έχουν μια πενταετή ημερομηνία χρήσης. Γιατί μπορεί να μεταβληθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες της περιοχής. Δηλαδή, για λόγους εθνικού συμφέροντος. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λέω ότι λέει ο νομοθέτης. Μπορεί να περάσει δρόμο. Μπορεί κάτι να γίνει. Εν πάση περιπτώσει όμως, λέω ποιο είναι το σκεπτικό του νομοθέτη. Αλλά αυτό έχει να κάνει πολύ με την παρδίση και με τα τρία. Ότι πρέπει να δουλεύει λίγο και το γρήγορο. Πάνω. Ακούστε. Ακούστε. Για να ακούσετε. Εκεί ακριβώς. Είναι ότι δίδουν τροφή στην παρανομία και στους αετονίχηδες αντί να τα παίρνει το δημόσιο τα χρήματα. Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Πήγατε λοιπόν μετά εσείς, από... Όχι, συγγνώμη. Γιατί υπήρχε καθυστέρηση. Πάμε να το τρέξουμε λίγο, γιατί μπορούμε να πάμε 50 ώρες έτσι. Πήγατε λοιπόν εσείς, γιατί υπήρχε καθυστέρηση στην έκδοση της αδείας. Και βρήκατε τον κύριο Νίκα. Όχι, κατέθεσα το φάκελο. Από τη στιγμή που κατετέθη ο φάκελο. Τον πήρε ο κύριο. Τον χρεώθηκε ο ίδιο. Τον χρεώθηκε ο ίδιο. Και έπρεπε να πάρω μια απάντηση. Μάλιστα. Δεν πήρα απάντηση, πήγα στον κύριο Νίκα, πήρε τα χρήματα. Τον οποίο κύριο Νίκα. Πώς τον βρήκα τον κύριο Νίκα. Ο εργολάβος, ένας εργολάβος της περιοχής που πήγα να χτίσω. Τι σας είπε. Μου λέει. Ο Νίκας θα σου λύσει το πρόβλημα. Έτσι, ναι, πήγαινε εκεί πέρα, θα λυθεί. Ο άνθρωπος κλειδί ο Νίκας. Ο μπροστινός. Σε κάθε υπηρεσία υπάρχει κλειδιάκονας Νίκας. Ο μπροστινός, τον λέω μπροστινός. Πάμε λοιπόν στον κύριο Νίκα. Πάω στον κύριο Νίκα, μου λέει θα μου δώσεις 1,5 εκατομμύριο και τα 200 τώρα. Και μάλιστα πήγα στην τράπεζα, πήρα 200.000 και το τάδωσα την ημέρα εκείνη. Θα μου δώσεις μπροστά τα 200.000. Ναι, χωρίς απόδειξη βέβαια το τάδωσα, έχω 450.000. Και τι απόδειξε να σας δώσω. Ναι, τέλος πάντων. Και όντως μέσα σε, όταν του έστειλα τα χρήματα, τα έστειλα πόσο του μηνός. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε το τραγικό του μυθιδατισμού, κυρίες και κύριοι. Αμέσως ξαφνικά πήρε άδεια. Παρακαλώ, κύριε Κόκκιλε, μην πετάγεστε όμως. Και του ξεχυλώματος κάθε συνείδησης. Σε τραπεζικούς λογαριασμούς, σε εμπορικές τράπεζες θα έβαζε. Ο κύριος. Ο κύριος. Τους λάδωνε μέσα από την τράπεζα. Μπορείτε να μην πετάγεστε όμως, παρακαλώ πολύ. Τα έβαζε σε λογαριασμούς τραπέζης. Δηλαδή χύμα στο κύμα. Δεν μας νοιάζει, βρε, φέρ' τα λεφτά τώρα εδώ. Να τα βάλω στην τράπεζα. Πού θα τα βάλει. 400.000 ευρώ στην εμπορική, 50.000 προκαταβολή για να ξεκινήσει το λαδοτήρι να δουλεύει. Όχι 400.000 ευρώ. Δραχμές, δραχμές. Δραχμές, να δικαιολογήσει γιατί καταθέτει το ποσό, γιατί σου το καταθέτει. Πάμε λοιπόν, δίνουμε προκαταβολή στον κύριο Νίκα. Τώρα γίνεται. Μετά μια 10 μέρες, εκεί το γράφει, όταν έστειλα τα χρήματα, μου ζητάει 400.000 δραχμές. Ναι, 400.000 δραχμές και του τάστηλα, του λέω δεν μπορώ να έρθω στην Ανάβησο, στην Πολεοδομία. Σου λέει δεν πειράζει, στην τράπεζα. Ναι, έχω ένα λογαριασμό τραπέζι, βάλτε μου στην τράπεζα.
και τα βάζει στην τράπεζα. Γιατί πίστευα ότι βγήκε πέρα από τα χρήματα που έδωσα σαν γρηγορόσημο, πίστευα ότι θα πάρω νόμιμη άδεια. Το όνομά του βγήκε, Νίκας Γιώργος. Γιώργος, ναι, στο όνομά του. Έχετε όμως έτσι και αποδεικτικά στοιχεία ότι καταβάλλατε χρήματα. Ναι, μα ακριβώς. Μα καλά και τούτος, γι' αυτό το έκανε. Δεν έκανε κορόιδο, γι' αυτό το έκανε. Ναι, ναι, μα κοιτάτε, ακούστε. Όταν είπα προηγουμένως ότι για να χτίσει εκεί πέρα, πρέπει να λάβω. Άδεια πήρε τελικά. Σε 10 μέρες, την ημέρα που του έστειλε τα χρήματα, κατετέθη, εξαφανίστηκε ο φάκελος τον οποίο είχα καταθέσει εγώ, γιατί έπρεπε να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που δεν τις είχα, και βάλαν πλαστό φάκελο, πλαστογράφησαν την υπογραφή μου, έβαλαν άλλο μηχανικό, επιβλέποντα μηχανικό, και μου σε... Μισό λεπτάκι, λέτε τώρα, μας λέτε ότι δεν είχατε ποιες προϋποθέσεις, δεν είχατε και ποια έγγραφα πλαστογράφη. Ναι, μα δεν, κοιτάτε να δείτε. Προϋποθέσεις είναι οι εξής. Ένα λεπτάκι, περιμένετε. Μην πενταγόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο για να καταλάβουμε. Ναι, ένα γι' αυτό, επειδή... Είμαστε, παρακαλώ, είμαστε στο θέμα των χρημάτων. Ακριβώς. Έχετε δώσει στην κύριο Νίκα 450.000 δραχμές. Υπάρχει ένα υπόλοιπο. Δεν το δώσετε αυτό. Ήρθε σε συγκεκριμένο χώρο. Πού ήρθε? Στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών. Μάλιστα, με το αυτοκινητάκι του. Με το αυτοκινητάκι του, Mercedes μάλιστα. Με την άδεια στο χέρι. Με την άδεια στο χέρι. Να τα πούμε αυτά. Ναι, και του έδωσα 900.000 στα υπόλοιπα. Χέρι με χέρι. Πάρε 900 την άδεια. Και μου έφερε την άδεια. Με σφραγίδες και υπογραφές. Κανονικότατα. Πολύ ωραία. Κανονικότατα. Πολύ ωραία. Τι ξεκινάτε να χτίσετε λοιπόν εσείς τώρα. Ξεκινάω να χτίσω. Πάμε στην ουσία. Ακριβώς. Μετά από όταν έριξα, ήμουνα έτοιμο σχεδόν να ρίξω και την πλάκα πάνω ας πούμε του υπογείου, εμφανίστηκε σε αυτό το οικόπεδο, ήταν όπως σας είχα πει 9 σπίτια. Ο διπλανός μου λοιπόν, ο οποίος είχε χτίσει παράνομα και εκείνος... Να βρούμε φωτογραφίες σας παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε, από την προηγούμενη εκπομπή μας, το ακίνητο του κυρίου Αναστασίου. Παρακαλώ συνεχίστε. Ναι. Ξεκινάτε, ρίχνετε τις κολόνες και πάνε να ρίξετε πλάκα. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν ο γείτονας και μου λέει θα με κλείσεις. Λέω, εγώ δεν σου φταίω, του λέω. Εγώ και σας κάνει καταγγελία με λίγα. Κάνει καταγγελία, ναι, πολύ κάνει καταγγελία. Έρχεται η πολεοδομία, κάνει αυτοσία. Αμέσως. Αμέσως. Σε 4 μέρες, δεν ξέρω πότε. Έκανε αυτοψία και σε ένα μήνα, 1,5 μήνα, Δεκέμβριο έγινε, το Φεβρουάριο ανεκλήθη άδεια, μου επευλήθηκε πρόσημο 2.500 ευρώ, εκ των υστέρων, χωρίς να το ξέρω, ναι, ναι. Και ανεκλήθη άδεια ως μηδέποτε εκδοθείς. Γιατί κάνανε λάθος που έδωσαν την άδεια. Μα γιατί δεν είχε και τις προϋποθέσεις, κύριε Σπίτι. Μα δώσαν άδεια οι άνθρωποι. Ναι, κακώς του δώσαν την άδεια. Αλλά αφού πήρε 1,5 εκατομμύριο. Μα είχε τις προϋποθέσεις. Περιμένετε, θα δείτε να δείτε. Περιμένετε, μην βιάζετε, κύριε Μετριάδη μου. Θα δείτε αν είχε προϋποθέσεις, δεν είχε. Ένα λεπτάκι. Ο άνθρωπος πήρε μια άδεια. Έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο και πήρε μια άδεια. Ακριβώς. Ξέρει εάν η άδεια έχει προϋποθέσεις, δεν έχει. Κατάλαβε την γυναίκα του από αυτόν τον καλλιό. Ένα λεπτάκι. Πάτε λοιπόν εσείς τώρα στην πολεοδομία και λέτε κύριε, έχω άδεια. Γιατί μου κάνετε ανάκληση. Τι σας είπανε. Κακώς χορηγήθηκε. Λέω από ποιον χορηγήθηκε, από την υπηρεσία σας χορηγήθηκε, χορηγήθηκε από άλλη υπηρεσία. Προβλέπει η νομοθεσία ότι υπάλληλος αν έκανε λάθος, σου κάνει ανάκληση αδείας. Μα είχανε φροντίσει στην τα λαμόγια, το είχαν φροντίσει αυτό. Ποιο σας είπε από την πολεοδομία κακώς έτσι εδώ. Ο Ραζής το υπογράφει. Μου έστειλε με. Όχι, άλλο σα ρωτάω, κύριε Ραζή. Ποιο σα είπε κακώ εξεδότη. Ναι, εντάξει. Ο διευθυντή, κύριε Σαββιανάκη. Ακριβώς δεν έγινε ανεκλήθη. Οπωσδήποτε εκδοθήκε. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα. Ένα λεπτάκι. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο υπήρχαν πολεοδομικά προβλήματα. Δεν μπορούσε ο άνθρωπο να πάρει άδεια. Δεν μπορούσε. Του βγάλανε πλαστή άδεια. Θα δούμε αν είναι πλαστή. Είναι. Πλαστή είναι. Αφού δεν μπορεί, αφού δεν δική του άδεια. Το έχω καταγγείλει είπανε αυτό. Ότι ανεκλήθεια. Όχι, πλαστογράφησαν την. Όχι, ακούστε. Αν δεν τον αφήσετε να μιλήσει, δεν καταλάβετε. Είναι πλαστή άδεια. Δεν είναι πλαστή. Μα δεν ακούτε. Ανεκλήθη, δεν ανεκλήθη. Μα δεν ακούτε όμως. Ανεκλήθη πλαστή. Το πλαστό ανακαλείται. Θέλετε να με ακούσετε που ξέρω το ρεπορτάζ ή όχι. Μα, κύριε Σπίνο, η μα πλαστή δεν πολλά... ανακαλείται. Ακούστε κύριε. Δεν υπάρχει. Κύριε Σαββιανάκη μου, ακούστε με λιγάκι. Έχετε καταλάβει. Ελλάδα είναι. Ακούστε με λιγάκι. Εγώ λέγοντα πλαστή εννοώ ότι αυτοί εξαφάνισαν τον φάκελο που κατέθεσα με το μηχανικό μου και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου και τον χρεώθηκε ο Ραζής. Και έφυγε ένα άλλο φάκελο. Και
για να, πρέπει να σας το εξηγήσω, για να δοθεί άδεια, τι, όχι, για να δοθεί άδεια, έπρεπε να είχε πέσει ο φέρον σκελετός. Εγώ δεν είχα ρίξει το φέροντα σκελετό και ζητούσα προσθήκη ισογείου με υπόγειο. Ναι, να πάω να χτίσω κανονικά. Λοιπόν, εκείνη, επειδή δεν πλήρωσα τις προϋποθέσεις για να μου δοθεί η άδεια, εξαφάνισαν το φάκελο, κάναν καινούργια αίτηση, πλαστογράφησαν την υπογραφή μου, βρήκαν άλλο μηχανικό, έβαλε φωτογραφίες μέσα ενός άλλου κτίσματος που έδειχνε άλλο ακινήτου, που έδειχνε ότι ανήκει, ότι ανήκει το ακίνητο αυτό στο δικόμενο, εγώ δεν είχα χτίσει όπως σας είπα, βάζει ο μηχανικός ο οποίος τον βρήκαν εκείνη, εγώ δεν τον ήξερα, στο δικαστήριο δήλωσε ο άνθρωπος ότι δεν τον ξέρω τον άνθρωπο εγώ, βάζει σφραγίδες από πίσω και υπογραφή του και βεβαιώνει ότι ο κύριος, το οίκημα αυτό ανήκει στον κύριο Αναστασίου. Μπράβο. Πηγαίνουν στην πολεοδομία αυτά. Και εκδίδει άδεια πολεοδομία. Η μηχανικός τώρα. Ακούστε τώρα. Η μηχανικός τώρα που ανέλαβε το φάκελο που τον έδωσε ο κύριος, δεν ξέρω πώς έγινε εκεί πέρα, έπρεπε να κάνει αυτοψία. Ήταν υποχρεωμένη από τον νόμο. Δεν έκανε αυτοψία και επειδή είχαν τη δικαιολογία του, δεν έχουν υπαλλήλους. Κατάλαβα, μην κουράσεις. Ναι. Αυτό που έχει αξία όμως να ακούσετε είναι το δικαστήριο. Έκανε μήνυση ο άνθρωπος. Και θα ακούσετε μία μόνιμη δικαιολογία. Έχω παρακολουθήσει 100 δικαστήρια επίορκων δημοσίων υπαλλήλων. Επανέλαβε στο δικαστήριο ο Νίκας τη δικαιολογία που είναι κατά συνταγή των γραφείων σας, κύριε Σταυριανάκη, όλων των δικηγόρων, και καλά κάνετε, υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Τι είπε ο Νίκας ότι πήρε χρήματα, γιατί πλέον αποδεικνύεται δια τραπέζης. Ότι πήγα να το αγοράσω, είχε ένα αυτοκίνητο Mercedes όταν ήρθε και μου έφερε την άδεια και έγραφε, λέει, πωλείτε από πίσω και ενδιαφέρθηκα για το αυτοκίνητό του, ας πούμε. Λοιπόν, και πήγα να το αγοράσω. Κάπου και στον Καλούση έχω ακούσει για αυτοκίνητο. Κάπου και στον Καλούση άκουσα για αυτοκίνητο. Μου βάλα τα λεφτά, λέει ο Καλούσης, για ένα αυτοκίνητο που θέλω. Τώρα έπρεπε να δικαιολογηθεί και εκ των υστέρων, αρνείται να το αγοράσει. Εν τω μεταξύ, την ημέρα που εκδόθηκε άδεια, του είχα στείλει και τα χρήματα. Μόλις δηλαδή 17 του μηνός τα άστηλα, στις 17 έδωθη η άδεια. Άδεια είναι η ιδέα, όχι εκ των υστέρων, κύριε Αστασίου, για να το κλείσουμε σιγά σιγά. Εκ των υστέρων, τι μάθατε στο δικαστήριο από μαρτυρίες ότι ήταν ο κύριος Νίκας? Ήταν το πρώτο βιολί στην πολεοδομία. Τι ήταν, τι δουλειά έκανε? Όχι, εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν οδηγός εκεί στην υπηρεσία. Υπηρεσιακός οδηγός. Ναι, πήγαινε τον κολυστάνο. Και αυτό, και να τους πάει με το αυτοκίνητο να κάνουν αυτοψίες. Κλητήρας, οδηγός. Αυτή είναι, ναι. Εσείς θεωρείτε τώρα ότι ο οδηγός αυτός μπορούσε να κινήσει νήματα και να βγάλει την άδεια εάν δεν είχε συνεργήσει με άλλους, αφού ήταν ο τελευταίος τρόπος αναμάξης? Το ρωτάω, δεν ξέρω. Εδώ είναι το ερώτημά μου και εμένα, εδώ είναι το ερώτημά μου, γιατί όταν τα έκανα αυτά καταγγελία στο Σώμα Ενεκτών Δημόσιας Διοίκησης και έγινε έρευνα εκεί μέσα, όφιλε λοιπόν η υπηρεσία αυτή να κάνει έρευνα, να διαπιστώσει. Γιατί είχα καταγγείλει ότι η υπογραφή δεν είναι δική μου, ήταν πλαστή. Έπρεπε λοιπόν να διαπιστώσει. Πού έδωσε ο Νίκας τα λεφτά αυτά που πήρε? Γιατί εγώ τον κατηγόρησα ευθέως. Γιατί είχα την απόδειξη. Πού τα έδωσε τα λεφτά? Δεν ξέρετε. Οπωσδήποτε δεν τα έβγαλε μόνος. Την άδεια δεν την βγάζει ο οδηγός. Την βγάζει ο προϊστάμενος. Με το ποινικό δικαστήριο μπορείτε να μας πείτε τι απέκτησε. Ακούστε να δείτε. Ναι. Από εκεί και πέρα, έκανα δύο κινήσεις. Η μία κίνησή μου ήταν να πάω στο διοικητικό εφετείο γιατί μου δώσαν την άδεια και την ανεκάλεσαν. Δικαιώθηκα στο διοικητικό εφετείο. Ανεκάλεσαν το πρόστιμο, είναι ολόκληρη πλεκτάνη εδώ μέσα. Με δύο κουβέντες. Αθωώθηκα από το, δηλαδή μου έδωσε εντολή να μου δοθεί η άδεια πίσω και μου επέστρεψαν τα 2.500 ευρώ ως πρόστιμο που είχα καταβάλει. Την άδεια δεν μου τη δώσανε. Ναι, επειδή δεν πληρούσατε και τις προϋποθέσεις. Λένε εκεί, έτσι. Λένε, σωστά, σωστό. Ναι. Έτσι λένε. Ναι. Έτσι λένε. Και το έστειλαν στο ΣΚΟΠ. Το ΣΚΟΠ είναι Σώμα Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Μην το μπλέξουμε, ναι, τώρα. Η άδεια δεν σας έχει δοθεί ακόμα. Ακόμα. Αυτή έχει ιστορία, ναι, κύριε Σπύρο. Το ποινικό τώρα. Το ποινικό τώρα. Το ποινικό τώρα. Για ποιες πράξεις. Το ποινικό τώρα. Επειδή 4 χρόνια
κανονικά έπρεπε ο προϊστάμενος, μόλις είδε ότι ήταν πλαστή, βγήκε με πλαστά χαρτιά, γιατί έτσι με κατηγόρησαν. Αφήστε τα έπρεπε, θα πει δικαιοσύνη. Λέει τώρα και η Δημητριάδου, το ποινικό. Πόσο δικάστηκε ο Νίκας. Εγώ, εμένα με κατηγόρησαν ότι τους εξαπάτησα, ότι τους τα έβαλα εγώ αυτά τα έγγραφα μέσα, ενώ τα έβαλαν οι ίδιοι. Μάλιστα. Αθωωθήκαμε, εγώ είχαν... Ήσταν και εσείς κατηγορούμενοι. Εμένα, τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Και η σύζυγός του. Και το παιδί μου. Γι' αυτό έχασε την τροφοδότηση, από στεναχώρια της. Ναι, οι ίδιοι δεν αντιμετώπισαν καμία κατηγορία, μόνο ο κύριος Νίκας. Ακούστε να δείτε. Ναι, εκτός αυτό έκανα καταγγελία, αφού έβλεπα ότι δεν έβγαιναν συμφόρα, έκανα καταγγελία στον νομάρχη, στον κύριο Κουρί τότε. Και έκανε δε. Με την ΕΔΕ που έκανε, με τις καταθέσεις των μαρτύρων, εμένα με έστειλε στον εισαγγελέα, μάλλον το έστειλε στον ανακριτή και ο ανακριτής θεώρησε και εμένα κατηγορούμενο, γιατί λέγανε ότι εγώ, ηθικός, ναι, ηθικός αυτούργος. Αυτές είναι λεπτομέρειες. Ναι. Πήγατε κατηγορούμενος εσείς, η σύζυγός σας και ο Νίκας. Εσείς αθωωθήκατε. Εδώ, ναι, η σύζυγός σας ταλαιπωρήθηκε από δικαστήριο σε δικαστήριο και αναποκρινήθηκε σαν ανακριτή. Πάρα πολλά χρήματα. Έσκασε η γυναίκα. 13 χρόνια αγωνίζομαι να αποδείξω αυτό που έγινε τώρα. Ότι πήραν 85.000 ευρώ. Πριν πόσο καιρό χάσατε τη σύζυγό σας. Πόσο μηνών, έτσι. Όχι, ακούσε τώρα το άλλο. Παρά το ποινικό της καταδίκης, ο κύριος Νίκας από το υπηρεσιακό αθωώθηκε. Α, από τη ΔΕ. Όχι. Από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Πήγε πειθαρχικό. Αυτό πριν από το ποινικό αθώθηκε προφανώς. Δεν το ξέρω. Πριν. Πέστε μου ένα πειθαρχικό που τους καταδίκατε. Ακούστε να τελειώνουμε. Μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη μου, μισό λεπτό. Κοιτάξτε, μπορεί να πράγματι να απειλάγει από το πειθαρχικό. Μετά όμως την καταδίκη, η απόφαση του πειθαρχικού ανακαλείται λόγω της καταδίκης και υφίσταται. Μόνο κατόπιν την ενστάσεις του κύριου Ραγιτζή έγινε αυτό. Λοιπόν. Αν δεν έκανε ένσταση, δεν έγινε έτσι. Πάμε να κλείσουμε το θέμα, παρακαλώ. Σήμερα. Την άδεια, παρακαλώ. Ένα λεπτάκι, όχι, κλείνουν γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Τι να κάνουμε. Μα εδώ είναι θέμα διευκολύνσεως. Κύριε Αναστασίου, την άδεια σήμερα την έχετε πάρει. Όχι. Και επιμένω γιατί. Το 1,5 εκατομμύριο το πήρατε πίσω τον Νίκα. Όχι. Για να το πάρει. Όχι. Στο δικαστήριο με πλησίασε και μου είπε, ας πούμε, μην προσπάθησε να με δείξει. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Τι θα συμβεί στο δικαστήριο, να τον δικαιολογήσω δηλαδή αυτά και του λέω πες την αλήθεια όλη τη γίνεται. Καλά, λογικό είναι. Τι να πει με στην αλήθεια. Πάντως, ο Νίκας δεν ομολόγησε άλλους υπαλλήλους ότι έδωσε χρήματα. Όχι, δεν τους αποκάλυψε. Εκείνο που θέλω να υπογραμμίσω, κύριε Σπίνο, είναι το εξής. Και αισθάνομαι ότι το αισθάνονται όλοι. Ένας οδηγός δεν είναι σε θέση από μόνος του να φτιάξει τα αναγκαία έγγραφα, δηλαδή δεν ξέρει καταρχήν ποια έγγραφα απαιτούνται για να αποτελέσουν αυτά προϋπόθεση να βγει μια άδεια έτσι όπως την έβγαλε. Αυτή λοιπόν η μεθόδευση έγινε από άτομα τα οποία γνώριζαν τις διαδικασίες οι οποίες έπρεπε να γίνουν, ποια ήταν τα απαραίτητα έγγραφα που εχρειάζονται, αυτοί τα μεθόδευσαν και προφανώς δεν τα μεθόδευσαν δωρεάν, αλλά πήραν για να το χρήμα. Ο Νίκας τι δουλειά έκανε εκεί πέρα. Οδηγός ήταν. Ο προστινός. Ποιος οδηγός ήταν. Αυτό ήταν ο άνθρωπος που έπαιρνε τα λαδόματα. Αυτό ήταν. Πήγαινε στους άλλους. Δεν μου λέτε κάτι. Η δικαστική απόφαση που βγαίνει και την ξέρετε εσείς. Δεν την παίρνει ο κλητήρας τα λεφτά και τα δίνει στους άλλους παράγοντες. Για να μην πέσουμε, κυρίες και κύριοι, και στο θέμα του Λαβενίτη, παρακαλώ. Έτσι συγγνώμη για την περιπτώσει Νίκα. Γι' αυτό η Πολυδομία Μαρκοπούλου αρνιόταν και θέλω να ελπίζω ότι από Δευτέρα, από μεθαύριο δηλαδή, δεν θα αρνηθεί ο προϊστάμενος της Πολυδομίας Βούλας Βάρης Βουλιαγμένη, του Δήμου, τον 3Β δηλαδή, είναι ενιαίος Δήμος. Εάν δεν έχει κάτι να φοβηθεί, εκτιμώ ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Και αν δεν ζητήσει ευρώ. Εκτιμώ ότι είναι άνθρωπος αξιοπρεπέστατος, εκτιμώ ότι είναι άνθρωπος ηθικός και εκτιμώ ότι όταν κάτι κοχλάζει μέσα στην υπηρεσία του με μια δημόσια καταγγελία σε μια εκπομπή, οφείλει σαν δημόσιο λειτουργός να πάει να κάνει έλεγχο. Εκτός και αν, δεν ξέρω. Εγώ λέω τι οφείλει να κάνει. Εκτός και αν, πάλι δεν ξέρω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά πάμε στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο, για να δείτε πώς η εκπομπή μας απεκάλυψε αυθαιρεσίες,
ύψους 400.000 ευρώ, που και εκεί η Πολυδομία Αργυρουπόλεως αρνιόταν να κάνει αυτοψία. Και θα δείτε πώς έγινε τελικά η αυτοψία και όλος περιέργος έγινε τελικά. Έγινε τετραγωνικών επί τετραγωνικών, ήταν αυθαίρετα. Πάμε στο διάλειμμα. Κάναμε τρεις εκπομπές όμως. Επιτέλους, θα μάθουμε αγγλικά. Real Center of English. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της αγγλόφωνης εκπαίδευσης. Στα Real μαθαίνεις αγγλικά γιατί μιλάς μόνο αγγλικά. Σε τι διαφέρουμε? Αίθουσες εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Εργαστήρι γλώσσας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ολιγομελή groups. Διδάσκουν μόνο αγγλόφωνοι καθηγητές. Μηνιαία προφορικά τεστ για όλα τα επίπεδα. Αδιάλειπτη παρουσία συμβούλου σε συνεργασία με καθηγητές και γονείς. Όλα τα βιβλία, για όλα τα επίπεδα, για όλους τους μαθητές, εντελώς δωρεάν. Επιλέξτε το δρόμο του αύριο στην ξενόγλωσσα εκπαίδευση. Real Center of English. Εγγύηση στην απέτηση των σπουδών. Δίσκο σε ζωνάκια. Το πρώτο παιδικό κλαμπ είναι γεγονός. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί, δίσκο σε ζωνάκια. Παιδιά, ελάτε για τρελό χώρο και τραγούδι. Δίσκο σε ζωνάκια. Λεωφόρος Συγκρού 137. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί. Παιδιά, ελάτε! Δίσκο ζουζουνάκια, Λεωφόρος Συγκρού 137. Παιδιά, ελάτε! Χαλάρωση, πολυτέλεια, άνεση, καφέ, εμπόριο, με σεβασμό στον πελάτη. Χειμώνα και καλοκαίρι, οι στιγμές της ξεκούρασης έχουν όνομα. Καφέ Εμπόριο. Το στέκει όσον βαρέθηκα τα συνηθισμένα. Καφέ Εμπόριο. Πλατεία Καλογύρων, Άγιος Δημήτριος. Συναυλία Ζωής και Ελπίδας. Τρίτη, 11 Δεκέμβρη, 8 η ώρα το βράδυ. Κλειστό γήπεδο μπάσκετ ΟΑΚΑ. Καλλιτέχνες ενώνουν τις ψυχές τους και τις φωνές τους αφιλοκερδώς. Για τα ανασφάλιστα παιδιά του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής. Για να έχουν το εμβόλιο τους, το φάρμακό τους, την υγεία που δικαιούνται και αξίζουν. Τους την οφείλουμε. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Για τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Πληροφορίες 15321. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Έχει πιάσει το κουσκούς εδώ η κυρία Δημητριάδου με τον αυριανό δήμαρχο του Κορυδαλλού. Αφήστε το κουσκούς τώρα. Κύριε, θέλω δίνω με και τη υποστήριξη, κύριε. Ορίστε λοιπόν τι πρέπει να κάνετε με τις πολεοδομικές παραβάσεις για να αντλήσετε χρήματα και να μην πληρώνω δημότης χρήματα στα πάντως, τέλη και να ψάχνετε. Από διάκος θα είναι η Μητροπολίτη. Από διάκος θα είναι η Πάμε, σας παρακαλώ πολύ κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα. Το οποίο αναδεικνύεται μέσα από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης εκεί που χτίστηκε το άνθες Μέτρο Μολ. Είναι και το αντιλαμβανόμαστε όλοι επιθυμητές οι επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως. Αν δεν γίνουν επενδύσεις κύριε Αναστασίου, να δουλέψουν τα παιδιά. Άλλοι μόνο μας. Από την άλλη μεριά όμως αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνονται με κανόνες δικαίου και ισονομίας, κύριε Δημητριάδου. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Σπίνο. Τέλος πάντων, αυτό το κεφάλαιο κάποια στιγμή έτσι. Γιατί λυπάμαι πάρα πολύ και σας το λέω και στην καθημερινότητα και, και από δική της συνάδελφή μας. Τις προάλλες ήρθε μια γιαγιά 80 χρονών για ένα φέρετο για 2 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή έλεος. Αντιλαμβάνεστε τι αντιμετωπίζουμε κι εμείς στα πλαίσια της ανθρώπινης αντιμετώπισης κάποιων πολιτών που ανεξαρτήτως ηλικίας διασύρονται καθημερινά είναι στα δικαστήρια και άλλοι έχουν χτίσει κολοσσούς. Είναι άλλο πράγμα να θέλουμε επενδύσεις. Βεβαίως και θέλουμε. Και εμείς είμαστε υπέρ πρώτος είμαι υπέρ των επενδύσεων. Σίγουρα. Γιατί δίνουν θέσεις εργασίας. Και άλλο πράγμα, στον επενδυτή να κατεβάζουμε τα παντελόνια, κύριε Αναστασίου ή κύριε Γεωργακόπουλε, και να του λέμε, έλα, άνοιξε 100 μαγαζιά χωρίς καμία άδεια λειτουργίας, επειδή έφερε τα ωραία σου λεφτάκια στη χώρα μας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχουν κανόνες στη χώρα. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, στο βίντεο. Ο πρωταγωνιστής μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνου, ο ιδιοκτήτης
ενός μεγάλου μέρους αυθαιρεσιών του Athens Metro Mall και ο καθένας από εμάς πλέον έχει ευθύνη. Αν θέλει να πάει να πει τον καφέ του στην καφετέρια της γειτονιάς που ζουν 5 οικογένειες ή να πάει να πει τον καφέ του σε μια καφετέρια που στεγάζεται σε ένα εμπορικό κέντρο, που πληρώνει πανάκριβα ενίκεια, που πληρώνει δικαιώματα επί των εισπράξεων και όλα αυτά κάθε βράδυ φεύγουν για τη Βενεζουέλα. Ο καθένας αποφασίζει που ετάχθη για τη μοίρα των παιδιών του. Πάμε στο βίντεο. Απόψε αποκαλύπτουμε πως ένα ακόμα ρητό του λαού μας είναι σοφό. Αν έχεις λεφτά, κάνεις ό,τι θέλεις. Αλίμονο στο φτωχό. Φαίνεται προς τα προσόντα αυτά θα διαθέτει στο ακέραιο ομογενής από τη Βενεζουέλα Παναγιώτης Κωνσταντίνου. Θαυμάστε το τερατούργημα του Μπετών και καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας για να δείτε τις πολωδονικές παρανομίες μία προς μία του πολυδιαφημισμένου Athens Metro Mall για τις οποίες κανείς δεν μιλά. Αν αναρωτιέστε γιατί, η απάντηση είναι απλή. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Όχι μόνο μου το πάνε. Αυτό το θέμα, κύριε Σαββριανάκη, κύριε Μεταξά, μας το έδωσε υπάλληλος, μας πληροφόρησε τις πολλοδομίες Αγγελούπολης. Δηλαδή κάποιος πρέπει να μας τα δώσει. Και είναι ακριβώς πανομοιότυπη η καταγγελία της πληροφόρησης. Δηλαδή, κάποιος πάει την ομερτά και έτσι μαθαίνουμε την αλήθεια. Ναι, γιατί διαφορετικά από την υπηρεσία. Από πότε μάθαμε. Δεν το πιστεύω, κύριε Άρη. Καλά. Κάποιος δεν του δώσανε μερίδιο από τη μίζα. Εγώ τι είπα τώρα. Α, είπα. Δεν του δώσανε. Την ομερτά σας το πω. Συγγνώμη, δεν πάτε μια βόλτα μέχρι το φως υγρού να δείτε άμα πάνε καλά τα καραβάκια να ξανάρθουν. Κάποιος πάει τη σιωπή. Λοιπόν. Γιατί δεν πήρε. Μας πήρε λοιπόν τηλέφωνο υπάλληλος της Πολυδομίας Αργυρουπόλεως και μας είπε, κύριε Σπίνο, 30 Νοεμβρίου του 10. Έχει εγκαίνια, πριν δύο χρόνια, έχει εγκαίνια το εμπορικό κέντρο, αλλά κανένα κατάστημα δεν έχει άδεια λειτουργίας. Τι λες ρε παιδί μου, λέω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το εκεί έχει διαφημιστεί, ο άνθρωπος είναι ένας σοβαρός επιχειρηματίας, έφερε τα λεφτά του από τη Βενεζουέλα και όλα είναι καλά. Όχι κύριε Σπίνο, έχουν χρηματιστεί υπάλληλοι της πολυδομίας με 1 εκατομμύριο ευρώ, ακούστε τα νούμερα, με 1 εκατομμύριο ευρώ για να του δώσουν άδεια. Του λέω αυτά είναι που λες πρωτόγνωρα. Επισκεπτόμαι ως εκπομπή τον προϊστάμενο της Πολυδομίας Αργυρουπόλεως. Και του λέω καλέ μου φίλε, αυτό και αυτό συμβαίνει. Έχετε δίκιο κύριε Σπίνο. Πρέπει να κάνουμε αυτοψία. Αυτά που λέγονται είναι πολύ σκληρά για την υπηρεσία μας. Αλλά ξέρετε, δεν έχω υπαλλήλους μηχανικούς. Τι λες. Και ποιος θα κάνει αυτοψία. Θα κάνω αυτοψία, μου λέει, αλλά σε κάνα δύο χρόνια. Μα τι λέτε, καλέ μου αδερφέ. Εδώ λέμε ότι τα πράγματα είναι τραγικά. Υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, αλλά δεν λειτουργούν. Προς τιμή του, και όχι να το πω δημόσια. Ονομάτι. Τηλεφωνώ στο Γιάννη Σγουρό. Καλό παιδί. Από το κινητό μου τηλέφωνο. Και του λέω, περιφερειάρχα, έχει γίνει περιφερειάρχη. Ναι, ναι. Έχω αυτή την καταγγελία. Και λέω στην Πολυδομία Αργυρουπόλεως να την εξετάσει και μου λέει δεν έχει μηχανικούς. Και προς τιμή του μου απαντάει ότι η φυστάμενη υπηρεσία δική μου που έχει τέτοια καταγγελία χτες θα κάνει τον έλεγχο. Α, είχε ήδη καταγγελία και ως. Όχι. Θα την κάνει άμεσα. Εξετάζει λοιπόν την καταγγελία και σε 2-24 ώρα δίνει εντολή να γίνει αυτοψία. Πάμε σας παρακαλώ πολύ στο επόμενο βίντεο. Καθίστε εδώ αναπαυτικά. Καθίστε και εσείς αναπαυτικά κυρίες και κύριοι. Και όταν περνάτε από το Athens Metro Mall στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ρίξτε μια ματιά δεξιά του ματιού σας όταν πάτε προς Γλυφάδα και αριστερά όταν πάτε προς Αθήνα και απολαύστε τις πολυδομικές αυθαιρεσίες του κυρίου Κωνσταντίνου. ...21.500 τετραγωνικά μέτρα. Ο ομογενής από τη Βενεζουέλα Παναγιώτης Κωνσταντίνου πριν από 20 χρόνια αγοράζει πυρμπαρά μια έκταση στον Άγιο Δημήτριο και προχωρά στην ανέγερση ενός νέου εμπορικού κέντρου που θα κλείσει χιλιάδες ακόμα μαγαζιά στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων. Το
νέο αυτό εμπορικό κέντρο, θάνατος των μικρών μαγαζιών, λέγεται Athens Metro Mall. Με επίσημους καλεσμένους και ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια κάνει τα εγγένεια 30 Νοεμβρίου 2010. Συγκρατήστε την ημερομηνία γιατί θα μας χρειαστεί παρακάτω. 30 Νοεμβρίου 2010. 5 όροφοι, 100 καταστήματα. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια. Κανένα δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας, τι κι αν κάνει εγγένεια το εμπορικό κέντρο. Η πολεοδομία της οικίας περιοχής αρνείται να πραγματοποιήσει πολεοδομικό έλεγχο όταν οι καταγγελίες στην εκπομπή μας μιλούσαν για εκατοντάδες τετραγωνικά αυθαίρετων χτισμάτων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται 3 μήνες αργότερα μετά από προσωπική παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννης Γουρού. Η δικαίωση του ρεπορτάζ δεν αργεί. Μεταλλικές κατασκευές, κλείσιμο ανοιχτών χώρων, πατάρια χωρίς άδεια, μετατροπή χώρων στάθμευσης σε καταστήματα, όλα αυθαίρετα. Η έκθεση της πολεοδομίας, αν και με το ζόρι συνετάχθη, είναι αποκαλυπτικότατη. Κανείς όμως δεν συγκινείται. Είπαμε, είναι πολλά τα λεφτά άρη. Την ίδια άρνηση είχαν οι κύριοι Σαββριανάκη στην Πολεοδομία Αργυρουπόλεως, όπως την έχουν και στο Δήμο, στην Πολεοδομία Μαρκοπούλου. Εγώ πάντως σας δίνω μια υπόσχεση, κύριε της Πολεοδομίας. Αυτοψία στο Σκλαβανίτη θα κάνετε, θέλετε, δεν θέλετε. Θα δούμε ποιανού θα περάσει. Εγώ δεν έχω καμιά εμπάθεια με τον κύριο Σκλαβανίτη, ούτε με τον κύριο Κόνσουλα. Έχω όμως, ρε παιδιά, πώς να το πούμε, μία λατρεία σε αυτό που λέμε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο θεοί. Άλλος για την κυρία Μαρία που κάνει ένα κοτέτσι ένα επί ένα και πάτε και το σφαγιάζει στα πρόστιμα, γιατί το κάνει παράνομα, γιατί ήθελε να δώσει ένα πρικιό στη θυγατέρα της. Και άλλο να τρέμεται μπροστά στα ονόματα των μεγαλοδύναμων και να πηγαίνετε από τα λογιστήρια ορισμένη της Ποσειδόνος, της Ιγκρού και της Κηφισίας για να παίρνετε το παραδάκι. Κύριε Σπίνο, να στο Σκλαβενίτη σημειώστε το. Θα κάνετε αυτοψία. Είτε θέλετε είτε δεν θέλετε. Παρακαλώ. Να κάνω μια ερώτηση. Όλες αυτές οι πολεοδομίες που είναι υπηρεσίες του κράτους μας και πρέπει να λειτουργούν άψογα προς όφελος των πολιτών, ελέγχονται από κάποια άλλη αρχή όλες αυτές οι άδειες? Δηλαδή υπάρχει ελεγκτικός και οργανισμός? Υπάρχει. Οι πιο διαφορμένες υπηρεσίες. Όλες τις άδειες. Δηλαδή το 2010 βγήκαν οι 1000 άδειες. Να έρχεται κάποιος να τις ελέγξει. Άλλη πολεοδομία, τώρα, να την άλλη πολεοδομία. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δηλαδή εκδίδεται μια πολεοδομία και δεν την καταγγείλω εγώ, την καταγγείλετε εσείς, την καταγγείλω ο κύριος Σαββριανάκης. Είναι πιο διαφθαρμένες υπηρεσίες. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Πώς δηλαδή γίνεται αυτό? Και γι' αυτό ρακητής λέει. Και αλλιώς ελεκτικοί μηχανισμοί πουθενά, γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Γι' αυτό ρακητής λέει ότι είναι πολεοδομίες και δήμοι βουλιάζουν στη λάσπη του διαφθορά. Κάθε εάν χρόνο δηλαδή, να ελέγχονται όλες οι άδειες που έχουν δει. Ο Μουζακίτης, ακούστε με. Μα θα γίνεται τυχαία. Ανοίξει 5 διευθυντών πολεοδομίας ανά την Ελλάδα. Τους λογαριασμούς, τυχαία. Και του προϊστάμενου αυθαιρέτων. Τυχαία. Θα τραβάει τα μαλλιά του. Όσα του έχουν απομείνει του ανθρώπου. Θα τραβάει τα μαλλιά του. Η κοινή λογαριασμών κάθε μέρα είναι σε χιλιάρικα. Το τελικό πρόστιμο στο Athens Metro Mall τελικά καταλογίστηκε 400.000 ευρώ. Χάρη στην εκπομπή μας. Που τακτοποιήθηκε σε 12 δόσεις. Εγώ δεν είμαι σε ευχάριστη θέση, κύριε Διάκο, που ο επιχειρηματίας πλήρωσε 400.000 ευρώ. Είμαι όμως σε ευχάριστη θέση να πω ότι κάποιοι δεν είναι όμοιοι με τους άλλους. Δηλαδή μπορεί να μου λέγαν, να μας έλεγαν στην Πολεοδομία Αργυρουπόλεως ότι εμείς δεν κάνουμε έλεγχο, όπως μας λένε και στο Μαρκόπουλο. Να όμως που υπάρχει κάποιος που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν προϊστάμενός τους, που είπε ότι εγώ λαδιά στο πουκάμισό μου δεν θέλω. Τσακιστείτε να κάνετε έλεγχο. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, αγαπητοί κύριοι της Πολεοδομίας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη, κάποιος θα βρεθεί να σας πει και σε εσάς, τσακιστείτε να κάνετε έλεγχο. Εκτός και αν τον κάνετε μόνοι σας, που εγώ πιστεύω
ότι Δευτέρα πρωί θα τον κάνετε μόνος. Όχι που το λέμε εμείς. Αλλά γιατί υπάρχει, βρε παιδιά, ένα χαρτί που λέει ότι κάποιοι έχουν πάρει 80.000 ευρώ, δωροδοκήθηκαν δηλαδή, για να καλύψουν τις προνομικές αυθαιρεσίες του χτίσματος της οικογένειας κόνσουλα. Το δέχεστε σε αυτό? Αν το δέχεστε. Δεν θα πρέπει να ελεγχθούν κάποια στιγμή όλες αυτές οι άδειες, κύριε Σπίνο, προκειμένου όταν λέμε για μείωση υπαλληλικού προσωπικού, να ξυλώνονται αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον. Θα δείτε πάνω στο μαρούσι τι αυθαιρεσίες υπάρχουν. Προσωπικό και απολύστε πρώτα αυτούς που τα πήρανε. Σωστά. Κύριε Σπίνο, κάνατε ένα καλό με τον κύριο Σγουρό. Δεν έστειλε την πολλοδομία του κύριου. Έστειλε άλλη πολλοδομία για την αυτοψία. Γι' αυτό βγήκε την παράβαση. Το ξέρετε εδώ. Είναι αλήθεια αυτό. Εδώ είναι το θέμα. Τον έλεγχο. Τον έλεγχο τέθηκε προϊστάμενος ο γενικός διευθυντής των πολλοδομιών της Αττικής. Πάμε. Παρακαλώ. Ένα σχόλιο για να τρέξουμε. Σας έχω προσκεφτεί θέματα απόψε. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε πάλι είναι το εξής. Ότι αυθαιρεσίες, παράνομα κτλ. Υπάρχουν παντού. Εκείνο που πρέπει το κράτος να διασφαλίσει και να το ξεκαθαρίσουμε, νομίζω και εγώ και εμείς πρέπει να το προσυπογράψουμε, είναι ένα κύριε. Να φύγει από τα χέρια των αρμοδίων υπηρεσιών, ποιος, η αρμοδιότητα από μόνες τους να θεραπεύουν και να βρει συγκεκριμένους τρόπους το κράτος. Πώς, κύριε Σεβίνα. Να σας πω και να πει ότι τα αυθαίρετα με την καταβολή τόσων χρημάτων τακτοποιούνται. Και να μην πάει ο άλλος και τα βάζει στην τσέπη. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και δεν γίνεται ούτε γάτα ούτε ζημιά. Διότι πάντως όταν φτάσουμε εκεί και το δημόσιο θα εισπράξει χρήματα και από την άλλη άκρη αποδυναμώνεται και ο άλλος. Διότι όταν εγώ μπορώ να κάνω νόμιμα τη δουλειά μου, δεν έχω ανάγκη να πληρώσω το σωτήριο το μεταξά. Όταν θα περάσουν εις ολόκληρον οι υπολοδομίες στους Δήμους θα γίνει της διαπλοκής στο κακό. Το έλα να δεις. Όχι, λέτε. Στην Γλυφάδα γίνονται όργια. Καλά, εντάξει. Στην Γλυφάδα γίνονται όργια. Κύριε Διάκο, εσείς αθώος του αίματος. Εγώ... Και δεν κάνει για δήμαρχος να μένει λοιπόν, άμα δεν λαδώνει. Εγώ μιλώντας με σοβαρούς ανθρώπους της αυτοποίησης. Εγώ μιλώντας με σοβαρούς ανθρώπους της αυτοποίησης. Πάντως δεν διαφωνείτε σε αυτό, δεν διαφωνείτε σε αυτό, ότι θα πρέπει να έχει διαδικασίες στο κράτος που να νομιμοποιούνται και να εισπάρουν λεφτά και να μην πηγαίνουν στις... Στο Μαρούσι ο κ. Παντουλής, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δημάρχου, ναι, ναι. Είναι μια εξαιρετική φυσιογνωμία και δεν είναι μακριά από αυτόν. Το γνωρίζω και προσωπικά, όπως στους αυτοδιοικητικούς. Στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη υπάρχουν αυτοδιοικητικά στελέχη που φιλοδοξεύουν την πολιτική. Δεν έχουν κάποιο άλλο γνώμη. Όπως είναι ο κ. Δαβάκη, ο κ. Πανά, ο κ. Κωνσταντέλο, ο πιλότο. Ένα λεπτάκι. Για να δούμε τον κ. Πανά τι εντολή θα δώσει στην πολεοδομία την Δευτέρα να κάνει έλεγχο Σκλαβενίδη. Εγώ θεωρώ ότι θα λειτουργήσω την άλλη εβδομάδα. Θα είστε εδώ, κύριε Διάκο. Αν δεν έχει δώσει εντολή, θα μου πείτε. Θα ενημερωθώ γιατί είναι και αυτή τη στιγμή μιλάω. Δεν λέω, αν δεν έχει δώσει. Κάνω τοποθέτηση χωρίς πληροφορία. Έτσι πρέπει να κάνει. Και εγώ έχω την καλύτερη άποψη για τον Πανά. Εγώ είμαι αυτοδιοικητικός, είναι συνάδελφοί μου και οφείλω ειδικά και συνεργασιακά από τη στιγμή που δεν έχει αποδειχτεί κάτι. Ο καθένας επί της πράξεως δείχνει το χαρακτήρα του. Και όχι επί της θεωρίας. Οφείλει λοιπόν καταλεγόμενα σας και έτσι είναι και εγώ ο δήμαρχος των 3Β, ο κ. Πανάς, τη Δευτέρα να πει ρε παιδιά, για καθίστε. Και εδώ μας λένε να τα πιάνουμε. Γιατί πηγαίνετε πέντε μηχανικοί να κάνετε έλεγχο Σκλαβενίτη στο κτίριο? Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Λέω, αν δεν το κάνει, τι καταλαβαίνετε εσείς? Κάτι καταλαβαίνετε. Εγώ να πω κάτι. Παρακαλώ. Θεωρώ ότι θα το κάνει. Όπου το κράτος και οι ειδικοί μηχανισμοί είναι απόντες. Αν δεν φοβάται τον μας Σκλαβενίτη, το κάνει. Θεωρώ ότι θα το κάνει. Όπου το κράτος, λέω, με τους ελεκτικούς μηχανισμούς είναι απόντες, ανθεί σίγουρα η παρανομία. Το είδαμε στη λαθρεμπορία. Σήμερα διάβαζα ή χθες, δεν θυμάμαι, ότι θα πρέπει πλέον να δημοσιοποιούνται τα ονόματα, όχι μόνο στα μέλη της τρομοκρατικής λέμε, να δημοσιοποιούνται και τα ονόματα λοιπόν των λαθρεμπόρων. Μιλάμε, είναι πολλά τα λεφτάρι, όπως το λέει και η εκπομπή σας. Και μετά από εκεί. Αυτοί που φαίνονται και τους πιάνουν είναι μπροστινοί, σας πληροφορώ. Δεν μας πειράζει, κύριε Μαξάμου, από τους μπροστινούς μπορεί να καταλήξουμε και στους πιο πίσω. Αυτό που λέει τώρα στο τρίτο μεταξά. Επειδή με το λαθρεμπόριο ως ρεπορτάζ καυσίμων έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια. Το γνωρίζω. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που έκανα ενεργές ασφαλείας με τις συλλήψεις των λαθρέμπορων πετρελαίου ως... Δεν είναι 24 ώρα. Ναι, ναι. Ως επιτυχία βασική ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά εκ των 20 που πιάσανε, οι δύο είναι εγκέφαλοι. Οι άλλοι δεν έχουν τσιγάρο να καπνίσουν. Έστω πιάσανε μερικούς δύο. Δε εξ αυτών
τυχαίνει και τους γνωρίζω προσωπικά εκ του ρεπορτάζ. Δεν έχουν τσιγάρο να καπνίσουν. Και διαβάζω στα δελτία τύπου ότι ο ένας είναι αρχιεγκέφαλος, ο άλλος είναι αρχιμαφιόζος. Τσιγάρο να καπνίσουν δεν έχουν, κύριε Σταυριανάκη. Πλην 2-3 περιπτώσεων. Δεν το λέω αυτό για να μειώσω την επιτυχία των αρχών. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική. Έστω συνελήφθησαν οι δύο. Συνελήφθησαν. Επλήττε το κόσμο έτσι. Στους 10 συνελήφθησαν οι δύο. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Πάμε να δείτε όμως ένας άλλος που συνελήφθη. Και βέβαια και από πολεοδομικούς παραβάσεις επίσης έδωσε το κράτος πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχει μια που είπατε για τσιγάρο που δεν έχουν καπνίσουν για προηγουμένους. Υπάρχει σε έξαρση το λαθρεμπόριο των τσιγάρων. Α, βέβαια. Πάρα πολύ καλά. Το οποίο εν Ελλάδα το κινεί ένας μπομβιβέρ, κάτοικος παλιού Παλήρου. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πολύ στο επόμενο θέμα μας, γιατί μόνο και απόψε έχουμε όρεξη. Να σας δείξουμε πολλά. Αυτός ο ιστός αυτήν την εβδομάδα αλίευσε αρκετά θέματα και αφορά μερικά παπούτσια που φοράμε κάποιοι ή μερικά καλοκαιρινά μπλουζάκια που κάποιοι αγοράζαμε από τη Σπρίντερ. Είχαμε ρε παιδιά όλη την αμφιβολία, η μία φωτιά πίσω από την άλλη. Ό,τι μαγαζί και εγότανε, Σπρίντερ έγραφα από πάνω. Και βλέπαμε δακρύβρεφτρο τον κύριο Χατζιωάννου και έβγαινε και έλεγε με κάψανε ναυτικοί, με κάψανε αυτοί, με κάψανε οι άλλοι, με κάψανε οι παράλληλοι. Τα εκατομμύρια από τις ασφαλιστικές πηγαίνανε με τα τσουβάλια στα ταμεία των γαμμένων μαγαζιών. Έλα όμως προχθές κυρίες και κύριοι που ένας εκ των ικανοτέρων εισαγγελέων αυτής της χώρας, ο κύριος Λακαφώσης, ύστερα από 9 μήνες μυστική έρευνα που συνεργάστηκε μαζί του η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σπάζοντας κωδικούς κινητών τηλεφώνων, της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και της ασφάλειας Αθηνών, κατέληξε στο συμπέρασμα ασκώντας ποινική δίωξη για σειρά κακουγημάτων στην οικογένεια Χατζιωάννου, δείχνοντάς τους με το δάχτυλο ότι εσείς βάλατε τη φωτιά τουλάχιστον σε ένα μαγαζί στην Ανθούσα, όπου ήταν οι κεντρικές αποδείξεις, οι κεντρικές αποθήκες για την ίσπραξη 10 εκατομμυρίων ευρώ που έπρεπε να πάρουν. Πάμε στο θέμα παρακαλώ πολύ, γιατί αν δεν κάνω λάθος, μόνο ένα κανάλι εν Ελλάδα το έπαιξε και αυτό για πολύ λίγα λεπτά. Πώς έφτασε στον... Γιατί βλέπετε οι διαφημίσεις της Σπρίντερ μπουκώνουν πολλούς. Και όπως μου λέει η Βίκυ Λιόντου, είναι πολλά τα λεφτάρι. Πώς ξεκίνησε η ασφαλιστή? Θα το δείτε όλοι. Πάμε στο βίντεο παρακαλώ. Το σιγοψιθύριζαν, αλλά κανένας δεν το επιβεβαίωνε. Από το 2004 μέχρι σήμερα στην εταιρεία Σπρίντερ και κεγόταν το ένα μαγαζί μετά το άλλο. Η πυρκαγιά όμως που έκαψε τον Φεβρουάριο του 2012 τις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας στην Ανθούσα στάθηκε μοιραία για τους ιδιοκτήτες Σάβα και Θανάση Χατζιωάννου. Κάποιος που φαίνεται ότι ήξερε πολλά έστειλε ανώνυμη επιστολή στον αρχηγό της αστυνομίας με την οποία τον ενημέρωνε πως πίσω από την καταστροφική πυρκαγιά βρίσκονται οι ιδιοκτήτες, δηλαδή τα δύο αδέλφια Χατζιωάννου, επισημένοντας ότι η αποζημίωση των ασφαλιστικών εταιριών ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια επιστολή ο άγνωστος συγγραφέας έστειλε και στις 4 ασφαλιστικές εταιρείες που καλούνται να αποζημιώσουν τη Σπρίντερ. Την έρευνα αναλαμβάνει με πλήρη μυστικότητα ο εισαγγελέας Λακαφώσης. Στην υπόθεση μπαίνει και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που ενεργοποίησε το περίφημο βαλιτσάκι υποκλοπών για να θέσει υποστενή παρακολούθηση τα δύο αδέλφια. Η παρακολούθηση της ΕΥΠ σε συνεργασία με την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος αποκάλυψε ότι η φυσική αυτουργή της πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της Ανθούσας ήταν 4 στενοί συνεργάτες των επιχειρηματιών Χατζιωάννου, υπάλληλοι της εταιρείας τους. Οι τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν το μοιραίο βράδυ της πυρκαγιάς αποτέλεσαν ανοιχτό βιβλίο για τον έμπειρο εισαγγελέα Λακαφώση. Ο Σάβας και ο Θανάσης Χατζιωάννου παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών ως ηθική αυτουργή για σειρά κακουργηματικών πράξεων που αφορούν στην πυρκαγιά στις αποθήκες της Σπρίντερ στην Ανθούσα. Μετά την ποινική δίωξη, οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν καταβάλει ήδη αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές τριών άλλων καταστημάτων της Σπρίντερ διεκδικούν πίσω τα χρήματά τους, ενώ η εισαγγελία ανοίγει νέους φακέλους για τις συγκεκριμένες πυρκαγιές. Η συνταγή, κυρίες και κύριοι, και σε αυτή την περίπτωση, το λέω και εσάς, κύριοι και κυρία, είναι ίδια. Κάποιος
έστειλε μία επιστολή στον αρχηγό της αστυνομίας που τον ενημέρωνε από ποια συγκεκριμένα νούμερα κινητών τηλεφώνων δόθηκαν οι οδηγίες του εμπρισμού, χρονικές στιγμές και ονόματα. Από την ώρα εκείνη λοιπόν έγινε μία σύσκεψη στο αρχηγείο της αστυνομίας, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας του Άγιου Πάγου, με δική του απόφαση ορίστηκε αρμόδιος εισαγγελέας σε συνεννόηση με την προϊσταμένη, την κυρία Ράικου τότε, ορίστηκε ο κύριος Λακαφώσης, ανοίξαν οι πόρτες στο μαγικό βαλιτζάκι της ΕΕΠ, πήγανε πίσω στις κεραίες, κύριε Μεταξά, εκείνο το βράδυ της κινητής τηλεφωνίας, ποιο σήμα έστελε πού, και μετά από μια εξαιρετικότατη δουλειά της δίωξης του εθνικού εγκλήματος, του Σφακιανάκη, της ΕΕΠ και του Λακαφώση, ανάκριση στην ανάκριση, κατέληξαν πολύ δεμένα. Έχω γνώση της δικογραφίας. Αφήστε τον Χατζιωάννου να λέει ό,τι θέλει. Αυτά που λέει ο Χατζιωάννου είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Δεν τον έχουν ενημερώσει καλά οι δικηγόροι του. Είναι δεμένο το κατηγορητήριο, κύριε Αναστασίου, κύριε Μεταξά, κατά των αδερφών Χατζιωάννου. Και αυτό που προκύπτει όμως τώρα ως πάρα πολύ σοβαρό είναι ότι τα άλλα τρία μαγαζιά που έχουν καεί ερευνώνται και αυτά ένα προς ένα για τον τρόπο που πάθηκε και εκεί η φωτιά. Ως αιτία της φωτιάς, το πόρισμα ποιο είναι της αυτοψίας? Από πού? Ως αιτία, ναι, εμπρισμός. Εμπρισμός, εμπρισμός, έτσι. Όχι, γιατί τον, εμπρισμό, και... τον εμπρισμό δεν τον έλεγε κανένας. Ναι. Η εταιρεία έλεγε όμως ότι μας έκαψαν αναρχική. Μας έκαψαν δολιοφθορή. Εμπρισμός. Εμπρισμός. Πήγε χέρι και έβαλε φωτιά. Χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Έχουν ανοίξει, κυρία Δημητριάδου, δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Γιατί θα ερωτηθώ πώς τα ξέρω. Λέω όμως, έχουν ανοίξει συνομιλίες κινητών τηλεφώνων. Λίγο πολύ προκύπτει, να το πω πολύ απλά, πώς τα πήγαμε. Θα το διαλύσουμε αφεντικό. Κάψε ό,τι μπορείς. Περίπου σας τα λέω τώρα. Δηλαδή είναι τόσο δεμένη η συνομιλία εκείνης της βραδιάς που είναι σε πολύ πολύ δύσκολη θέση. Θεωρώ η οικογένεια Χατζιωάννου. Θεωρώ ότι έγινε εντελεχής έρευνα και τη στιγμή που εμπλέκεται η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί γνωρίζω πάλι τις υποθέσεις δικές μου προσωπικά, ότι πραγματικά η αστυνομική εκεί είναι πάρα πολύ καταπληκτική. Όχι προσωπικά, πελατών σας είναι. Πελατών μου. Όχι, επιλέγετε προσωπικά, ξέρω εγώ πώς έχετε. Όχι, εγώ δεν. Όχι, αλλή μόνο πελατών μου, γιατί από δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Εσείς μόνο μηνύματα που έχετε στο κινητό, ότι είστε πολύ όμορφοι και τέτοιοι. Εγώ, αφήστε το τώρα, εντάξει. Λέω. Αυτό έχει σημασία. Αν σας πω ότι από τεχνολογία δεν γνωρίζω τίποτα, ούτε και το κινητό μου. Οι άλλοι σας έχουν μηνύματα, λέω, όχι εσείς. Λοιπόν, εσείς μου στείλατε σήμερα. Εγώ σας θέλω. Να ξεχάσω μια δικογραφία. Εμείς μιλάμε πολύ συχνά. Τώρα, πέρα από αυτό, θα πω ότι είναι εξαιρετικά καταρτισμένοι οι άνθρωποι αυτοί και αν πραγματικά. Σφαγιανάκης είναι. Ο Σφαγιανάκης, κύριε, σοβαρά σας το λέω. Έτσι. Είναι εκ των πλέον εγκρήτων, σοβαρά σας το λέω, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Συμφωνώ, έχω άποψη. Ναι, γιατί βασιζόμαστε σε ένα άτομο, γιατί βασιζόμαστε στο θεσμό. Γιατί αν δεν υπήρχε Σφαγιανάκης, δεν υπήρχε το να κάνουμε την υπηρεσία τέτοια με γνώση. Να ενισχυθεί η υπηρεσία. Εντελεχή η έρευνα και βέβαια μετά την άρση απορρίπτει. Παρακαλώ. Λοιπόν, να λέμε Σφαγιανάκης. Κύριε, δεν λέμε υπηρεσία. Γιατί όχι. Παρακαλώ. Θα λέω τα ονόματα, κύριε. Μπήκε το ΣΔΟΕ στο ΙΕ Κορέλκο. Από το ΣΔΟΕ. Το ΣΔΟΕ χτύπησε το κουδούνι. Το Κορέλκο. Μπράβο. Θέλετε να δείτε τι βρήκε? Μη χειρό. Δεν θα πιστεύετε, κύριε Κορέλα. Καθίστε, σας ψάχνω δύο μέρες στο τηλέφωνο. Σηκώστε κανένα τηλέφωνο. Χτυπάει, χτυπάει, χτυπάει. Είναι άναυδος, κύριε Σπίνο. Είναι το ένα θέμα πίσω από το άλλο. Κοιτάξτε, όσο είμαι ακόμα εδώ και κάνω εκπομπές, δεν θα ασχολούμαι με το Φίτσουλα και το Μίτσουλα. Εννοείς διαπομπές. Εννοείς διαπομπές. Όχι, όχι. Για απόδειξη δεν κάνω κανενό. Καταγγελία κάνουμε. Εξηγώ όμως, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε ένα διάλειμμα, ότι όσο είμαι εδώ και κάνω εκπομπές με το Φίτσουλα και το Μίτσουλα, δεν θα ασχοληθώ. Κατά τύχη δεν είναι και διαπομπές. Κατά συγκυρία. Αυτά τα θέματα θα παρουσιάσουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμεθα. Το ΣΔΟΕ μπήκε εν ώρα μαθήματος στην τάξη στα ΙΕΚ Κορέλκο. Για ποιο λόγο θα το δείτε σε λίγα δευτερόλεπτα. Πάμε στο διάλειμμα. Καλά.
Γλάρωση, πολυτέλεια, άνεση, καφέ, εμπόριο, με σεβασμό στον πελάτη. Χειμώνα και καλοκαίρι, οι στιγμές της ξεκούρασης έχουν όνομα. Καφέ Εμπόριο. Το στέκει όσων βαρέθηκαν τα συνηθισμένα. Καφέ Εμπόριο. Πλατεία Καλογύρων, Άγιος Δημήτριος. Δίσκο σε ζωνάκια. Το πρώτο παιδικό κλαμπ είναι γεγονός. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί, δίσκο σε ζωνάκια. Παιδιά, ελάτε για τρελό χώρο και τραγούδι. Δίσκο σε ζωνάκια. Λεωφόρο Συγκρού 137. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί. Παιδιά, ελάτε. Δίσκο σε ζωνάκια. Λεωφόρο Συγκρού 137. Παιδιά, ελάτε. Επιτέλους, θα μάθουμε αγγλικά. Real Center of English. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της αγγλόφωνης εκπαίδευσης. Στα Real μαθαίνεις αγγλικά γιατί μιλάς μόνο αγγλικά. Σε τι διαφέρουμε? Αίθουσες εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Εργαστήρι γλώσσας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ολιγομελή groups. Διδάσκουν μόνο αγγλόφωνοι καθηγητές. Μηνιαία προφορικά τεστ για όλα τα επίπεδα. Αδιάλειπτη παρουσία συμβούλου σε συνεργασία με καθηγητές και γονείς. Όλα τα βιβλία, για όλα τα επίπεδα, για όλους τους μαθητές, εντελώς δωρεάν. Επιλέξτε το δρόμο του αύριο στην ξενόγλωσσα εκπαίδευση. Real Center of English. Εγγύηση στην απέτηση των σπουδών. Η διαφορετικότητα οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η διαφορετικότητα δεν μας θέλει θεατές. Μας θέλει ενεργούς. Άνοιξε το παράθυρο σε 70 άτομα με αναπηρίες. Η ζωή τους είναι και στα δικά σου χέρια. Το ΚΕΠΕΑ Ορίζοντες απευθύνεται σε άτομα 15 έως 45 ετών με νοητική στέρηση και αυτισμό. Στηρίζουμε το έργο και τις προσπάθειες του ΚΕΠΕΑ Ορίζοντες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα. Έχουμε ξεπεράσει τα 90. Από γυναίκες είναι. Στο κινητό. Από γυναίκες είναι. Από πονεμένους ανθρώπους είναι, κυρία Σαυριανάκη μου. Οι οποίοι αυτό λένε το πρόβλημά τους. Και οι γυναίκες δεν είναι πονεμένες. Όχι τόσο πολύ. Εσείς να υπερασπίζετε τις γυναίκες. Μην το λέτε αυτό, τώρα μην το λέτε. Οι οποίοι καταγγέλνουν πολεοδομίες για ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Κυρίες και κύριοι, το τηλέφωνο αυτό είναι το προσωπικό μου. Το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά. Όλη τη βδομάδα είναι στην τσέπη μου. Χτυπάει, το σηκώνω. Μιλάμε, καταγράφω αυτό που κάνουμε ρεπορτάζ την επόμενη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής πολύ καλά κάνετε μόνο μηνύματα. Το σταθερό τηλέφωνο όμως 5791-159 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε χωρίς καν να νιώθετε ότι ενοχλείτε. Είναι καθήκον μας, υποχρέωσή μας. Το κάνουμε με πολύ αγάπη. Η Βίκη Λιόντου και οι συνεργάτες μας το σηκώνουν και καταγράφουν αυτές τις καταγγελίες που όπως έτσι καταγράψει όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Η Νατάσα Βαρελά και άλλοι δημοσιογράφοι γίνονται επίσης ρεπορτάζ για αυτήν την εκπομπή. Πάμε. Η ΕΚ Κορέλκο. Υπήρχε μια πληροφορία στο ΣΔΟΕ, σύμφωνα με την οποία κάτι δεν πήγαινε καλά με τα βιβλία που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές, σπουδαστές στα ΕΚ Κορέλκο. Γιατί όμως να τα λέω εγώ, πάμε να δούμε το βίντεο. Το οποίο αποκαλύπτει ένα απόρριτο έγγραφο του ΣΔΟΕ για το τι βρήκαν, για το τι αποκάλυψαν μέσα στα ΙΕΚ Κορέλκο. Επικοινώνησα εγώ προσωπικά με τον κύριο Κορέλα, για να τον έχουμε εδώ απόψε, να μας πει αν έτσι φροντίζει να μάθουν οι μαθητές του γράμματα, αλλά δεν ευρέθη πουθενά. Πάμε στο βίντεο παρακαλώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ΣΔΟΕ εναντίον του ΙΕΚ Κορέλκο μετά την επαστοφόρο σύλληψη μέσα στη σχολή καθηγητή του ΙΕΚ, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε διέθετε στους μαθητές φωτοτυπίες βιβλίων διαφόρων συγγραφέων με εκτύπωση ψηφιακών αρχείων, διαπράττοντας την πραγματικότητα κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το έγγραφο του Σώματος Οικονομικού Εγκλήματος με αριθμό πρωτοκόλλου 13243 κάθετος 2126 κάθετος ΔΕΛΤΑ 3Β, κατά τη διενέργεια της έρευνας από την ανωτέρω υπηρεσία στα ΙΕΚ Κορέλκο,
Ο ΤΑΦΑΛΦΑ, ο οποίος εργάζεται ως καθηγητής, δήλωσε κάτοχος συσκευών USB όπου αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή βιβλία. Επίσης, από έρευνα που έγινε στη συνέχεια στην οικία του, ανεβρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές ψηφιακής αποθήκευσης δεδομένων. Στη συνέχεια, κατόπιν πραγματογνωμοσύνης από αρμόδιο υπάλληλο του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, προέκυψε ότι στις εν λόγω συσκευές περιέχονταν βιβλία σε ψηφιακή μορφή, αρχεία τύπου PDF, τα οποία προστατεύονται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου από την αποστολή των αποτελεσμάτων στην διεύθυνσή μας, καθώς και την γνωστοποίηση του αριθμού που θα λάβει η παρούσα υπόθεση μετά την καταχώρησή της στο μηχανογραφικό σύστημα. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης, Παναγιώτης Καραμάνου. Το μέλλον, κύριε Δημητριάδη. Δυστυχώς. Τι να αγοράζεις βιβλίο, αγόρι μου, του λέει ο καθηγητής, το οποίο βεβαίως τα στοιχεία είναι στην πλήρη διάθεσή μας. Κύριε Διάκο, πάρτε το UPS, το οποίο έχω αντιγράψει εγώ από το βιβλίο του κύριου Σαβριανάκη που το έχω κλέψει. Γιατί να πληρώσει η σχολή δικαιώματα, κύριε Μεταξά, στους συγγραφείς, αδικήματα πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Και το ζήτημα είναι, εάν για αυτά τα αδικήματα που είχε η συμπεριφορά του καθηγητή, ήταν γνώστης ο κύριος Κορέλλας. Για όσους δεν ξέρετε, Κορέλλας λέγεται το Κορέλκο. Καταλάβατε, κύριε Σαβριανέκη. Γιατί να αγοράζει βιβλία, πάρτε το UPS, αγόρι μου, δηλαδή το φλασάκι αυτό που αντιγράφει από το κομπιούτερ, φωτοτυπίες, και έτσι γράφεται το μέλλον. Τι λέτε, κύριε Διάκο? Σας ακούω, δεν είναι άφημος. Κανονικά πρέπει να αγοραστούν βιβλία, να γίνουν αυτή η διαδικασία. Όσο για τον κύριο Κορέλλα. Να μην κλείσει η σχολή κανένα μήνα. Να δούμε τελικά τι γίνεται εκεί μέσα και μετά ξανανοίξει. Δεν προβλέπετε. Δεν προβλέπετε. Καλά. Δεν είμαι εγώ αρμόδιο να το πω αυτό το πράγμα. Ασφαλιστικά μέτρα να πάρθουν μπορεί να γίνει. Όχι για το κλείσιμο τη σχολή. Όχι για κλείσιμο σχολή. Ο καταναλωτή έχει μία μεγάλη δύναμη. Είναι η τιμωρία στο προϊόν που καλείται να αγοράσει. Και καταναλωτή με την ευρία έννοια. Ο σπουδαστή που θέλει να πάει σε ένα ΙΕΚ, εγώ που θέλω να επιλέξω ένα δικηγόρο, εγώ που θέλω να αγοράσω ένα γιαούρτι. Αυτή είναι η δύναμή μου, κύριε Διάκο. Αυτή δεν είναι. Μην κουράζεστε. Δεν έχω άλλη δύναμη. Μην κουράζεσαι. Του μαθητά του εξυπηρετούσε αυτή η ιστορία, δεν πληρώνουν λεφτά και με ένα φλασάκι έκανε το δουλειά. Δείχνει όμως την ποιότητα του εκπαιδευτηρίου. Άρα, τώρα, εάν ήταν σε γνώση του κυρίου Κορέλλα. Τι να σας πω τώρα, τι οι μαθητές δεν ζημιώνονται, αλλά πλάθονται ήθη και προσφέρουν. Έχουν δικά του. Τα βιβλία όμως στοιχίζουν. Τα πληρώνει, τυπώνονται. Έχουν και τη φίρμα του επάνω. Άρα εδώ τι κάναμε. Εντάξει, δεν το ξέρω το θέμα, αλλά σύμφωνα με την καταγγελία υπάρχει παράβαση. Ο κύριο Κορέλλα, γιατί έχει τύχει να τον έχω γνωρίσει, είναι ένα αξιόλογο κύριο και τα μένω αφού. Και εγώ λέω αξιόλογο κύριο. Και ποιο και πώ γίνονται δηλαδή. Α, δεν ξέρω, αξιόλογο κύριο. Ποιο τα παίρνει. Ο κύριο Γεργακόπουλο είναι αξιόλογο κύριο. Το βράδυ όμω δεν ξέρει τι κάνει. Και ο κύριο Αβριανάκη είναι αξιόλογο κύριο, το πρωί δεν ξέρει τι κάνει. Και ο κύριος Γιάννης. Μα αρέσει ότι άφανη μισή ότι κάνουμε. Λοιπόν, εγώ έχω φάει πολλές μπιχτές σήμερα, δεν με πειράζει. Όλοι αξιόλογοι είμαστε. Και εγώ αξιόλογος είμαι. Ο κόσμος είναι ελεύθερος να πει για οποιονδήποτε μας αν έχει κάτι ελεύθερα. Έτσι δεν είναι. Όχι, έτσι είναι. Γι' αυτό βγαίνουμε στο μέλλον. Εμείς καλέσαμε τον κύριο Κορέλλα, εγώ τον έπαιρνα στο κινητό και τον ιό και τον κύριε Σπίνο, έτσι και αλλιώς πατριάρχη, αλλά δεν κύριος Κορέλλας. Τίποτε. Αρχικά θα διωχθεί και ο κύριος Κορέλλας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εγώ λέω, κυρία Δημητριάδου, ότι ο κύριος Κορέλκο πρέπει αύριο το πρωί να βγάλει ένα δελτίο τύπου. Ή να στείλουν στο αγύριστο τον καθηγητή και να πούνε δεν ξέραμε τίποτα, κύριε Μεταξά. Καλά, αυτή είναι ΑΕ τώρα. Δεν ξέρουμε αν εγνώριζαν. Όχι, οι αρμόδιοι, το διοικητικό σύμβουλο. Αφήστε το διοικητικό σύμβουλο. Το ΙΕΚ της πλατείας Κάνικος κάνα την έφοδο για τις γνώσεις. Σωστό, να το μάθουμε όμως. Της διοίκησης της ΑΕ. Σωστό, παρότι είναι εκπαιδευτικό ίδιο. Να το μάθουμε όμως. Να το μάθουμε όμως. Δεν πρέπει να μας πει η εταιρεία. Αυτό λέω κι εγώ. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα συγγράμματα, όλοι αυτοί θα διωχθούν. Πάνω από πέντε χρόνια πλέον. Παρακολουθούσα με πολύ προσοχή. Τρέχω τα θέματα τώρα. Τρέχω γιατί θέματα είμαστε εδώ. Έτσι, δεν είναι για να περνάει η ώρα μας. Θέλει για να λέμε θέματα. Παρακολούθησα, κύριε Διάκο, επειδή είσαι στην αυτοδιοίκηση, θα ακούσετε όλα. Μάλιστα. Πάρα πολύ προσοχή. Δημοσιεύματα των εφημερίδων ότι ο τάδε δήμαρχος είναι στη λίστα Λαγκάρ, ότι ο Δίνα δήμαρχος είναι στη λίστα Λαγκάρ, ότι αυτός ελέγχεται από το ΣΔΟΕ, ο Δίνα ελέγχεται από το ΣΔΟΕ. Και όλοι βγαίνανε και λέγανε εγώ δεν ελέγχομαι και αυτά είναι σκοφαντίες και αυτά είναι έτσι. Έχει λώσει καμιά 20-50-70 φίλους που έχω δει στο ΣΔΟΗ. Ρε παιδιά, ψέματα είναι όλα αυτά. Όχι βέβαια.
Αλήθεια είναι. Βέβαια. Με έγγραφα. Βέβαια. Δηλαδή υπάρχουν δήμαρχοι πριν, νυν, τέως, που ελέγχονται για ξέπλυμα χρήματος. Βέβαια. Με έγγραφα. Βέβαια. Να μην τα δείξουμε. Να τα δείξουμε. Πάμε να δούμε παρακαλώ πάρα πολύ ένα έγγραφο. Το οποίο αποδεικνύει. Γνωρίζετε το όνομα του κύριε Σπίνο. Α, με ονόματα δεν παίζουμε εδώ. Ναι, γι' αυτό πάμε να κάνουμε άλλη δουλειά. Σας, κυρία Δημητριάδου μου, πάμε να κάνουμε άλλη δουλειά. Πάμε να φέρουμε κεριά έξω από τον Άγιο Σώστη. Προσπαθούμε να μάθουμε. Λοιπόν, αφιλήσα να κάνουμε. Παρακαλώ πολύ. Αφιλήσα να κάνουμε. Αν είναι αυτή που έχει. Πάμε παρακαλώ. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΣΔΟΕ. Το οποίο είναι απόλυτο. Οι δύο πρώην δήμαρχοι του Δήμου Αλίμου. Ο κύριος Κώστας Ματζουράνης. Και ο κύριος Αλέξανδρος Αλούκος. Και τη δημαρχία του. Ερευνώνται για ξέπλυμα χρήματος. Ύστερα από ανώνυμη καταγγελία με μία επιστολή. Όλα από μία ανώνυμη καταγγελία. Λέει λοιπόν το έγγραφο. Ανώνυμη καταγγελία, αυτό είναι πληροφοριακό δελτίο. Για διενέργεια ελέγχου, μαύρο χρήμα για Αλούκο, Ματζουράνη, Τσαπαρλή, είναι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Και αντιδήμαρχος επί Ματζουράνη. Τσιτσάνη και Βανδόρο. Ο Βανδόρος ήταν προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου. Πάλι πολυδομία πέφτουν έτσι. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, δεν καταλογίζεται ευθύνη για ξέπλυμα ή για το οτιδήποτε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αποδεικνύεται εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν μπορώ να τα ακούω συνεχώς και να κλείνω τα μάτια, ότι ερευνώνται στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Διάκο μου. Ακούω δημάρχους επί δημάρχο και να λένε κανένα έγγραφο δεν υπάρχει. Είναι λεπτό. Αυτό είναι απόρριτο το έγγραφο όμως. Στην περιφέρεια, κύριε Σπύρο. Τι αξιολόγηση, τρία. Θέλω όμως εδώ για να είμαι δικαιός να σας πω ότι πριν 1,5 μήνα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης στο Δήμο Αττικής, πριν ακόμα βγουν κάποια δημοσίευματα για τους δημάρχους και αυτοδιοικητικούς άντρες, με πρωτοβουλία του. Γιατί εδώ πέρα, εκτός από τις πολιτικές μας αντιπαραθέσεις, πρέπει να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Ναι. Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού, ο οποίος είναι επίσης σε άλλο συνδυασμό εκλεγμένος στην Περιφερειακή Ένωση του Δήμου Αττικής, πρότεινε να ανοίξουν την επόμενη ημέρα και στον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Αττικής και στον γραμματέα τον κύριο Χιωτάκη και στον κύριο Σαράτη, να ανοίξουν ως δόε τους λογαριασμούς και τις καταθέσεις όλο το διάστημα. Κατά τόσο χαζίνοι άνθρωποι. Αυτά δεν τα έχουν στην τράπεζα τα λεφτά. Ένα λεπτάκι. Με τι χαζομάρε είναι αυτό, κύριε Διάκο. Ένα λεπτάκι. Ή οποιοδήποτε είναι άλλο έλεγχο για να ξεκαθαριστεί για να μην πέσει κάποια. Κύριε Διάκο, αυτά κάποια είναι μορφή στο πρόσωπο. Επί τη θεωρία. Πάμε εγώ τώρα. Εγώ οφείλω να σα το πω. Παρακαλώ. Πάμε τώρα επί του πρακτέου. Να προλάβουμε κάποιε καταστάσει. Πάμε του πρακτέου. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτού του απόλυτου εγγράφου. Έχουμε ένα έγγραφο το οποίο δεν αμφισβητείται η γνωσιότητά του. Κόβω το κεφάλι μου. Λέω τώρα εγώ. Επί αυτού του εγγράφου. Τι το ανώτατο έτσι όργανο συνδικαλιστικό των Δήμων. Μάλιστα. Θα κάνετε ερώτημα προς το ΣΔΟΕ σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος για ξέπλυμα των κυρίων Ματζουράνη και Αλούκου ή θα τους αφήσετε να διασύρονται στη λάσπη με υπονοούμενα ότι μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να έχουν κατακλείσει το Δήμο τους. Δεσμεύομαι εγώ στην εκπομπή σας. Την Δευτέρα που έχουμε διοικητικό συμβούλιο θα το φέρω πρώην ημερησία θέμα. Κύριε, και να έχουμε και κύριε να Διακό, δώσουμε κάποια απάντηση. Κύριε Διακό, συνελήφθη τότε ο αντιδήμαρχος να λαδώνεται, το ξέρεις. Δεν γνωρίζω τίποτα εγώ. Τι περίπτωση είναι. Παλιά. Στρατηγέ δεν γνωρίζω τίποτα για όλα αυτά. Συνελήφθη της πολυδομίας ο αντιδήμαρχος. Εγώ τώρα τα ακούω αυτά τα πράγματα. Εγώ δεσμεύομαι. 20 χρόνια μες το πήγε αυτοδιοίκηση. Εγώ θεσμικά δεσμεύομαι. Πρέπει να πάρει για κάποια καταστήματα που πέραν άδεια όλα. Και από καντίνες γινόντουσαν που ζουξίδικαν. Να ακούσουμε την κυρία. Θα μιλάμε για κάτω. Εγώ το μόνο που μπορώ να δεσμευτώ ενώπιον σας και ενώπιον του κύριου Σπίνου. Τη Δευτέρα θα το κάνει θέμα. Τη Δευτέρα θα κάνω θέμα στην περιφερειακή. 20 χρόνια τα ξέρουμε. Πάρε με κεφάλι τον άνθρωπο. Πού λοιπόν το κάνει θέμα. 20 χρόνια δεν έχει. Και να σας έχω και μια απάντηση επίσημη. Εγώ δεν έχω. Μια κυρία, έχουμε σεβαστεί. Μια κυρία, παρακαλώ. Αν με σεβαστεί ο κύριο. Όλο η κομματική τη κυρία. Συγγνώμη, κάτσε μισό λεπτό. Ακούστε να σας πω. Να τη σεβαστούμε εμείς. Εσύ, σαν οικοδεσπός, δεν τη σεβάστηκε να ξεκινήσει την παρουσίαση από εκείνη. Θαυμάσαι. Και τη σέβεται και τη θαυμάσαι. Εδώ είναι και η αρχή της ισότητας. Παρακαλώ. Πρώτα από τον κύριο συνάδελφο, κάποια άλλη φορά από μένα. Γιατί είναι η μέρα, εγώ δεν σας μέχομαι για αυτό. Γιατί έχουμε ένα θέμα πολύ ωραίο. Δεν είναι ισότητα ούτε και ποιος ξεκίνησε πρώτος να μιλάει. Άλλωστε, σημασία έχει το τι λέμε, όχι ποιος ξεκινάει. Σωστό. Κύριε Σπίνο, επειδή έδωσε το έναυσμα ο κύριος Γιάτος,
Θα πω το εξής. Ήδη η δικογραφία για τη λίστα Λαγκάρτ από τον κύριο εισαγγελέα που έχει χρεωθεί τη λίστα Λαγκάρτ και για το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Έχει οδεύσει στη Βουλή για προνακριτική. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν. Θα την πνίξουν και θα εισχάσουν. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι πλέον από την εισαγγελία το πρώτο θέμα ξεκινάει. Κυρία συνάδελφο, ποιο έδωσε στον δημοσιογράφο την λίστα. Ποιο την έδωσε την λίστα στον δημοσιογράφο. Κύριε ποιο την έδωσε. Αφού ήταν μόνο στο εισαγγελέα τα χέρια. Είναι από τα χέρια του εισαγγελέα τα λεμένα. Μόνο στα χέρια του εισαγγελέα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία προτείνει και η εκπομπή. Ποιο την έδωσε την λίστα. Για να περάσει το μέτρα, θα ήθελα να ρωτήσω. Ένα λεπτό, κύριε Σπύρο. Δεν κατάλαβε κάτι. Κατάλαβε. Ότι η λίστα Λαγκάρτ μπήκε όταν περνάγανε τα μέτρα ει βάρο του λαού. Ελάτε τώρα και εδώ. Ποιο την έδωσε τη λίστα. Δεν καταλαβαίνετε τι σα λέω. Ο Σπύρο έχει μία λατρεία στη συνωμοσιολογία και του αρέσει να βλέπει εφιάλτε. Είπε σφραγισμένη την έδωσε το Μαξίμου. Αφραγισμένη την έδωσε ο διοικητή. Πώ δημοσιεύτηκε. Κύριε και αφού υπήρχε. Κύριε Γεωργακόπουλε, συγγνώμη, θέλετε να πάρετε το σκυλάκι σας που έχετε αφήσει έξω από το σπίτι. Τρία έχω. Να πάτε μια βόλτα με τη συγκούρια να ξέρετε. Αφήστε να μιλήσει η γυναίκα. Βγαίνω αργότερα στη συγκούρια. Δεν βγαίνω τώρα. Θα την αφήσετε. Διευκρινίζω. Λοιπόν, μπορείστε, αφήστε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πολύ ωραία είναι αυτά που λέτε και αφήστε. Τα ξέρουμε όλοι. Έχετε να μην πούμε. Έχετε λόγου. Ηρεμία. Το θέμα είναι εδώ το εξής, κύριε. Πώς θα πνίξουμε κάτι που έρχεται από συρτάρι εισαγγελέο. Με συγκεκριμένες εντολές, έτσι, και γνωρίζουμε πολύ καλά τη διαδικασία για προανακριτική. Θέλουμε 151 βουλευτές, έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν αυτοί οι βουλευτές. Θα πρέπει να αποφασίσουν και για τη λίστα Λαγκάρτ, θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουν και για το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Δεν είναι πρόταση εμείς... κόμματος, ούτε πρόταση ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Δημητριάδου μου, είναι κρατάμε τη δέσμευση. Κρατάμε τη δέσμευση του μέλους εγώ του διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος εισαγγελέας θα παρέλθει και θα αφήσουν να την πνίξουν. Θα την κύριε... θα πνιγεί. Κυρία Δημητριάδου. Πόσο θέλετε να στοιχηματίσουμε εδώ. Κρατάμε... Συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Τα κινητά χτυπάνε, κύριε. Και κανονικά πρέπει να σκάνουν να τοποθετούν όλες οι περιφερειακές ενώσεις Δήμου. Μόνο το δικό σας χτυπάει. Λοιπόν, αφήστε λοιπόν, να χτυπάει. Συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη, για τελειώσει να πω τίποτα. Να μην, κύριε. Ξέρει ο κύριος, ο κύριος ξέρει ότι δεν είναι πλέον περιφερειάρχης Μακεδονίας ο Ψωμιάδης, καθαρέθηκε. Τα είπαμε, τα ξέρουμε. Το ξέρεις. Γνωστά είναι. Γνωστά είναι αυτά, βρε Δημήτρη. Στρατηγέ, καθαρέθηκε. Λαύρο σε βλέπω σήμερα, επιθετικό. Καθαρέθηκε. Εγώ θέλω να πω ότι στόχος είναι... Κύριε Σπίνο, αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα έχει στοχοποιηθεί εκτός από την τοπική αυτοδιοίκηση και η αιρετή. Και αυτό αλλά όχι τις επαφένες τώρα, όχι τις επαφένες. Ελάτε τώρα. Συγκεκριμένα προσωπικά δεν έχω πρόβλημα. Είναι συντριπτική πλειοψηφία. Ανήκω στην αντιπολίτευση. Στον αυριανό τύπο, για να δει ποιο δήμαρχο βγαίνει. Ποιο δήμαρχο αποφασίσει αύριο. Ηρεμία. Εάν αποφασίσει. Να δει αύριο τον δήμαρχο. Κύριε Διάκο, εάν αποφασίσει. Παραμερίζοντα το φόρτο εργασία που έχει ο αρμόδιο εισαγγελέα. Να ασχοληθεί με του αιρετού. Και αρχίσει από εκεί πάνω λίγο προηγούμενα χρόνια βόρεια προάστια χολαργό. Θα αρχίσει από και αρχίζει και κατεβαίνει. Πού θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει πουθενά. Θα θέλει φορτηγά να βάλει μέσα τους κρατούμενους πρώην και νυν με χειροπέδες. Έχουν περάσει λαμόγια από την αυτοδιοίκηση. Να δεις τη συντάξη που άνες προηγουμένου. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Θα πρέπει να σχολιάσω. Εγώ λέω ότι είναι λάθος. Είναι λάθος. Χωρίς στοιχεία δεν μπορούμε να πούμε. Σας παρακαλώ τώρα που χωρίς στοιχεία δεν μπορούμε να πούμε και είναι λάθος που δεν έχετε ξεκινήσει διαδικασίες αυτοκάθαρσης μέσα στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Μα ο καλλικράτης επί των πραγμάτων τώρα έχει κλείσει. Πού ζείτε, συνάδελφε, πού ζείτε, τι καλλικάρι πράγματα. Πριν από λίγα 24 ώρα. Ο Δήμαρχος Μυκόνου έμεινε εκτός φυλακής με εγγύηση γιατί λείπουν 6 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο. Και ο πρώην Δήμαρχος Μυκόνου. Και ο Δήμαρχος Μυκόνου. Βεβαίως, ο κύριος Βερόνης και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Τι να πρωτοσυμμαζέψουμε σε αυτή τη χώρα, κύριε Σπίνο, δεν ξέρω. Έχουμε κυρίες και κύριοι ένα φτωχούλι του Θεού. Ένα εφοπλιστάκο. Όχι πολύ σοβαρό. Δεν είναι και νούμερο ένα. Έχει μια βαρκούλα. Δεν είναι εφοπλιστής. Τι είναι. Αυτός που έχει βάρκα δεν είναι εφοπλιστής. Τι είναι. Γιατί εσείς που έχετε κότερο δεν λέγεται. Ξέρετε, άρα για να δούμε, για ποιον μιλάμε τώρα, να καταλάβουμε το μέγεθός του και για να καταλάβουμε αυτό το μύθο. Έχουν και μπράβους αυτοί όμως, κάτσε. Ότι οι εφοπλιστές αυτοί έχουν και μπράβους. Είναι οι άνθρωποι που έρχονται να βοηθήσουν την πατρίδα μας και θέλουν και μια ευνοϊκή μεταχείριση, κύριε Μεταξά, νόμων, γιατί αλλιώς μας απειλούν. Ότι θα γυρίσουν τις σημαίες τους και θα τις κάνουν, ας πούμε, Λιβεριανές. Και δεν θα μας δώσουν ως πατρίδα
τους φόρους που μας αναλογούν. Είναι πολλοί από αυτούς. Ένας εξ αυτών προσπάθησε να κάνει μια φοροδιαφυγή και πιάστηκε με το γίδι στον νόμο 6.200.000 ευρώ. Ξέρετε, σε ποια εν πάση περιπτώσει, εφοπλιστάρα, ξέρετε κύριε Ταβριανά, και εν πάση περιπτώσει πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα σε αυτή τη δύστυχη χώρα. Άμα βρεθούν 5 γραφικοί εφοριακοί, με την έννοια ότι είναι πατριώτες, 5 σοβαροί αστυνομικοί και να πούνε δεν βαριέσαι, ράση το διάλογο, θα κάνω το καθήκον μου. 5 σοβαροί, ας μην πω εγώ δημοσιογράφοι, ανθρωπάκια που το παίζουν δημοσιογράφοι, σαν και εμάς, το παίζουν, δεν είναι, ανθρωπάκια. Και να πούνε δεν βαριέσαι ρε, θέλω να γυρνάω το βράδυ στο σπίτι μου και να βλέπω τα παιδάκια μου και να μην ντρέπομαι. Τότε ενδεχομένως κάτι να αρχίζει να αλλάζει. Και όσο βεβαίως υπάρχουν ειδικές σας στρατιές των πανάκριβων και πολύ καλών ποινικολόγων. Πάλι ποτέ πανάκριβων. Όπως ο κ. Ματαξάς, όπως εσείς, όπως η κυρία Δημητριάδου, εμείς που πολύ καλά κάνετε και αναλαμβάνετε να υπερασπίζετε τέτοια φαινόμενα, κάποια στιγμή βάλουν μια ηθική θηλιά στη συμπεριφορά τους και πούνε όχι φίλε. Πούλησες κοκαίνη σε παιδάκια. Δεν σε αναλαμβάνω. Μα δεν αναλαμβάνουμε τέτοιες. Μα δεν αναλαμβάνουμε τέτοιες. Μα δεν μιλώ για εσάς. Μα δεν μιλώ για εσάς. Μιλώ για συναδέρφους σας. Που αναλαμβάνουν μόνο τέτοιους. Συγκεκριμένοι χτυπάνε πόρτες συγκεκριμένοι. Εάν βάλετε ένα φραγμό στους παιδεραστές και πείτε δεν αναλαμβάνω τέτοια συμπεριφορά. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που αναλαμβάνουν μόνο τέτοιους. Σας παρακαλώ. Και αλλάζουν τα μανικετόκουμπα δύο την ημέρα. Λοιπόν, θα πω το εξής, ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, να ξέρετε, και το ξέρει και ο κύριος Σταυριανάκης, πηγαίνουν και χτυπάνε συγκεκριμένες πόρτες δικηγόρων, οι οποίοι έχουν άλλες προσβάσεις, υπάρχουν άλλα κυκλώματα από πίσω. Τι προσβάσεις, για πες τα ελληνικά. Τι έχουν οι δικαστές που τα παίρνουν, έχουν εισαγγελείς που τα παίρνουν, να καταλάβουν τι προσβάσεις. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ. Να τα πούμε, ρε παιδιά, όλα τα ξέρουμε. Πάμε στο θέμα, να δούμε πώς συμπεριφέρθηκε ο μεγιστάνας του πλούτου Γιάννης Αγγελικούσης. Ακούστε όνομα. Και προς τιμήν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών δεν δρόμαξαν και δεν δίλιασαν μπροστά στο όνομα αυτό. Περιέργως, υπόθεση έρχεται στο φως της δημοσιότητας τώρα, γιατί τώρα ολοκληρώθηκε ο εφοριακός έλεγχος από την αρμόδια εφορία Πειραιά προς τον κύριο Αγγελικούση. Έχετε υπόψη σας, όταν λέμε Γιάννης Αγγελικούση, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για το νούμερο ένα εφοπλιστή σήμερα στην πατρίδα μας. Άνθρωπος που είναι στο νούμερο 10 της παγκόσμιας εφοπλιστικής βιομηχανίας. Ένα ερώτημα τίθεται, εάν μετά το ρεπορτάζ αυτό το Υπουργείο Οικονομικών θα τηρήσει τα λεγόμενα του κ. Στουρνάρα ότι φοροδιαφυγή σημαίνει κορυδαλός. Πάμε στο βίντεο. Αυτός είναι ο εφοπλιστής Γιάννης Αγγελικούσης, ο πανίσχυρος Έλληνας επιχειρηματίας που διαθέτει 120 τάνκερ που ταξιδεύουν σε όλη τη γη και το 2010 βρέθηκε στην κορυφή των 10 Έλληνων εφοπλιστών. Ο άνθρωπος που κατάφερε να ξεγελάσει τις αρχές και να κρύβει επιμελώς την ακίνητη περιουσία του προκειμένου να μην πληρώσει φόρους ύψους εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν στην ακίνητη περιουσία που διαθέτει στην Ελλάδα. Ας δούμε πώς σχεδίασε το κόλπο γκρόσο φοροδιαφυγής ύψους 6.200.000 ευρώ. Θα ισχύσει άραγε για τον πανίσχυρο Αγγελικούση η πρόσφατη αυστηρή προειδοποίηση του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα ότι οι φοροφυγάδες θα πάνε φυλακή. Κάμερα στον κύριο Διάκο με την κυρία Δημητριάδου. Πίτσι, πίτσι είναι όλο. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τίποτα. Με συμβουλεύετε αναφορικά με τους Δήμους. Καλά. Επισκέπτεται συνέχεια τις φυλακές Κορυδαλού. Την πόλη την οποία εγώ πολιτικά δραστηριοποιώ. Και επειδή συζητάτε συνέχεια για τις φυλακές Κορυδαλού, να εξηγήσουμε, λιγάκι το κόλπο γκρόσο, όπως πολύ εύστοχα γράφει η Βίκυ Λιόντου στους τίτλους. Το ρεπορτάζ το συμπληρώνω λέγοντάς σας ότι ερευνάται όλη η ακίνητη περιουσία του κυρίου Αγγελικούση. Για το που ανήκει, γιατί πρέπει να γνωρίζω ότι είναι άλλο πράγμα να ανήκει ένα ακίνητο σε μια ελληνική εταιρεία και άλλο πράγμα να ανήκει σε μια offshore εταιρεία. Η offshore εταιρεία ήταν ο παράδεισος της φοροαπαλλαγής και γι' αυτό επευλήθη φόρος επί της αντικειμενικής
αξίας 3% μέχρι το 1999. Μετά το 1999 επευλήθη φόρος 15% επί της αντικειμενικής σε ένα ακίνητο που το έχεις offshore. Στην ουσία δηλαδή δεν σε συμφέρει να έχεις ακίνητο σε offshore πλέον, γιατί σε 5 χρόνια θα έχεις πληρώσει το σύνολο της αξίας. Έλα όμως που έπεσε ο Αγγελικούσης στους νυν και όχι στους πρώην, αυτοί που μ' ακούνε ξέρουν τι εννοώ, και ερεύνησαν αυτό που θα δείτε τώρα. Ένα παλάτι διαμάντι στη λεωφόρο Συγκρού, δίπλα στον Άσιο. Θα περάσετε μια φορά και το δείτε. Εκεί στεγάζεται ένα κτίριο, στεγάζονται υπηρεσίες σε ένα κτίριο. Δίπλα την Ντερ Αμέρικαν. Δίπλα την Ντερ Αμέρικαν, μετά τον Άσιο. Ανάμεσα. Θα το δείτε. Όλες οι εταιρείες του Αγγελικούση. Να μην σας τα λέω όμως εγώ. Πάμε στο βίντεο παρακαλώ πολύ, για να καταλάβετε άπαντες τι σημαίνει να έχεις λεφτά και τους πρώην να μπορείς να τους μαζεύεις, στους νυν να δυσκολεύεσαι και μπας περιπτώσει κάποια στιγμή να λες όσοι εδώ ήταν πάω να πληρώσω. Πάμε στο βίντεο. Εφοπλιστής Γιάννης Αγγελικούσης, το όνομα του οποίου φιγουράρει στις χρυσές λίστες με τους πιο ισχυρούς άνδρες της παγκόσμιας δαχτυλιακής βιομηχανίας, κατηγορείται από το Υπουργείο Οικονομικών ότι απέκρυψε επιμελώς τους πραγματικούς ιδιοκτήτες του κτηρίου Παλάτη που στεγάζει τον όμιλό του στη λεωφόρο Συγκρού, προκειμένου να αποφύγει δασμούς 6.200.000 ευρώ. Το ακίνητο κόσμημα που απλώνεται σε 6.000 τετραγωνικά μέτρα και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα υπερσύγχρονα κτίρια που έχουν καταλάβει το Αμπουντάμπι, χτίστηκε το 2006. Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, σύμφωνα με τον Γιάννη Αγγελικούση, είναι η ελληνική εταιρεία με την επωνυμία An Angel Seafarer ΑΕ, που διαχειρίζεται η κόρη του μεγαλοεφοπλιστή Μαρία. Με τη δήλωσή του αυτή δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ φόρο στο ελληνικό δημόσιο, ενώ θα πλήρωνε αν το κτίριο ανήκει σε offshore. Μήπως όμως ανήκει σε offshore? Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, που από ό,τι φαίνεται δεν τρόμαξαν στη θέα του ονόματος Αγγελικούσης, το μετοχολόγιο της ελληνικής εταιρείας An Angel Seafarer ΑΕ ανήκει σε λιβεριανή πλειοψηφία. Δηλαδή, μέτοχος της ελληνικής εταιρείας είναι offshore εταιρεία. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ο Αγγελικούσης θα έπρεπε για το κτίριο που βλέπετε να πληρώνει από το 2006 που χτίστηκε τους ανάλογους δασμούς, δηλαδή το 3% της αντικειμενικής αξίας του οικοπαίδου μέχρι το 2009 και το 15% της αντικειμενικής αξίας από το 2009 μέχρι σήμερα. Ο Γιάννης Αγγελικούσης φρόντισε όλα αυτά να τα αποκρύψει επιμελώς μέχρι χθες. Γιατί σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ΠΙΑ, αύριο το πρωί πρέπει να καταβάλει 6.200.000 ευρώ. Θα ισχύσει άραγε για τον κύριο Αγγελικούση η δέσμευση του Πρωθυπουργού για τη φοροδιαφυγή? Μάλιστα, ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην Bild, είπε: «Η φοροδιαφυγή είναι ένα από τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά μας προβλήματα. Οι σοβαρές περιπτώσεις πλέον διώκονται ως κανονικά εγκλήματα, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες με πληρωμές ή όχι». Θα σας δώσω δύο στοιχεία του ρεπορτάζ, γιατί αξίζει να τα γνωρίζετε κι εσείς. Πριν από λίγα 24 ώρα, η υπόθεση αυτή παραπέμφθηκε στην ειδική επιτροπή του άρθρου 70, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, για φοροδιαφυγή που ελέγχεται πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σας πω δε ότι στην επιτροπή αυτή ήταν η δεύτερη φορά που πήγαινε το θέμα. Έλα όμως που εκεί πρόεδρος είναι ένας πρώην δικαστικός, ο οποίος δεν είναι διαμάντι αθρακορυχείων. Είναι ακατέργαστο. Δεν το βρίσκεις πουθενά. Οι δικηγόροι του κ. Αγγελικούση, παιδιά, πασίγνωστους στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, έδωσαν, οι οποίες έχουν και μεγάλο κύκλο εισπρακτικών εταιριών από τράπεζες που τηλεφωνούν στα σπίτια και ζητάνε λεφτά. Έδωσαν αγώνα για να πάρει δεύτερη αναβολή υπόθεση αυτή. Ο συνταξιούχος δικαστικός, ο κύριος Ασημακόπουλος, ο οποίος είναι εξαιρετικός άνθρωπος, διαμάντι στη δουλειά που κάνει, δεν κατάλαβε από τέτοια. Και τους είπε: «Κύριε, αναβολή δεν θα γίνει. Τελειώσαν αυτά που ξέρατε».
Λέγανε κάτι δικαιολογίε, αγγελικού συναισθητών, δίνω, είναι στη Γερμανία, με ενημέρωναν μέλη τη Επιτροπή. Η υπόθεση εκδικάστηκε. Κανονικότατα. Ο κύριος Αγγελικούση στο περιβάλλον του διατείνεται ότι έχει άριστες προσβάσεις με τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Εδώ θα λέμε ονόματα, κύριοι. Και όποιος θέλει. Θέλετε να κόψετε την εκπομπή, κόψτε την. Δεν θέλετε, αφήστε να τα λέω. Το περιβάλλον Αγγελικούση διατείνεται ότι έχει άριστες σχέσεις με το περιβάλλον Βενιζέλου. Και ότι ο Βενιζέλος θα του καθαρίσει την υπόθεση. Κοινώς, κυρία Δημητριάδου, θα καθαρίσει την μπουγάδα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Βενιζέλος... Ας καθαρίσει πρώτα να καθαρίσει τη λίστα Λαγκάδα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Βενιζέλος εμπλέκεται σε αυτά που λένε οι γύρω από τον Αγγελικούση. Δεν μου έχει δείξει τέτοια δείγματα. Δεν μου έχει δείξει τέτοια δείγματα για τον Αγγελικούση. Μου έχει δείξει άλλα δείγματα. Α, εντάξει. Πληροφορούμε λοιπόν ότι βάζει λιτούς και δεμένους Αγγελικούσης, κύριε Μεταξά, να καθαρίσει την υπόθεση αυτή. Και εγώ λέω τώρα, αν ο ένας, οι δύο, κύριε Σταυριανάκη, αρμόδιοι εφοριακοί, γιατί εφοριακοί έκαναν τη δουλειά, πρέπει να κάνει μια βόλτα από το κόντρο του Αγγελικούση και του λέγανε να σου πω, σου, θα έχει κλείσει η υπόθεση. Έλεγα λοιπόν και λέω πάντα, εάν αυτοί οι δύο εφοριακοί ήταν 4, 6, 8, 10 κύριε Μεταξά και άλλοι αντίστοιχοι στην Πολεοδομία και άλλοι αντίστοιχοι κάπου αλλού, αυτό το ρημάδι το κράτος δεν θα είχε φτιάξει κάπως καλύτερα. Θα ήταν η νέα Ελλάδα πραγματικά. Αυτό δεν θα πλήρωνε ελληνικός λαός κύριε Σπίν όλα αυτά. Για να πω, παρακαλώ, παρακαλώ, με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Και να σας πω για ποιο λόγο λέω όχι. Διότι εμείς και είμαστε και τρεις νομικοί εδώ στο πάνελ, πρέπει να κοιτάξουμε να φτιάξουμε δομές σύγχρονου κράτους. Όλα αυτά. Πολεοδομίες, γενικοί οικοδομικοί κανονισμοί, πρόστιμα, αυθαίρετα, μπροστά τώρα που συζητάμε, offshore εταιρείες, εξωχώριες, όλα αυτά πρέπει να καταργηθούν και να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση να φτιάξουμε ένα σύγχρονο κράτος με νόμους λίγους, σαφείς, κατανοητούς, απλούς, να τους καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης, να τους καταλαβαίνει και ο τελευταίος, επιτρέψτε μου, ψηλικαντή και περιπτεράς και από εκεί και πέρα. Όποιος παραβαίνει τους νόμους να υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, συγκεκριμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και το κράτος να πηγαίνει με χίλια. Δεν μπορούμε το 2012 και 2013 να πηγαίνουμε με τέτοιους νόμους, με τέτοιους κανονισμούς. Τόσοι δικηγόροι στην Βουλή τόσα χρόνια είναι και δεν κάνουν τους νόμους. Στο Μοσχάτο να χτίσουν δύο ορόφους, στην Αργυρούπολη να χτίσουν τρεις, στο Κολονάκι να χτίσουν 13. Δεν έχουμε νόμους σωστούς. Πρέπει να μαζευτούμε όλοι οι νομικοί, πολυνομία, ο Υπουργός, ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός και να φτιάξουμε από την αρχή όλα αυτά τα πετάξουμε στα σκουπίδια και να φτιάξουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος το οποίο να τρέχει. Όχι έτσι με αυτά τα πράγματα τώρα, τα ασαφή που να μπορεί ο καθένας οδηγός στο Μαρκόπουλο να παίρνει λεφτά και να κάνει αυτά τα πράγματα. Αναδιάρθρωση και αναμόρφωση του θεσμού της δικαιοσύνης. Αυτό απαιτείται. Ευτυχώς υπάρχουν δικαστές δίκαιοι όπως ο παρόν δικαστής που δεν καταλαβαίνει γι' αυτό και δεν θα περάσουν. Εγώ λέω τώρα, παρακαλώ, πριν φτάσουμε όμως στον Ασυνακόπουλο, ο οποίος θα εκδικάσει την υπόθεση αυτή, το αποτέλεσμά της με ενημερώνει Βίκυ Λιόντου δεν έχει βγει ακόμα. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτή την επιτροπή. Κάποιοι έψαξαν. Κάποιοι έψαξαν. Αυτός ο εφοριακός που έψαξε παίρνει 900 ευρώ το μήνα, κύριε Σταυριανάκη. 900 ευρώ το μήνα. Τι τον εξυπηρετεί λοιπόν, να πάει στον Αγγελικούση και να του πει δώστα μου ή να καταθέσει το πόδισμα. Σας ρωτώ. Έχει παιδιά κι αυτός. Έχει γυναίκα. Να τα έχει σπίτι. Έχει νίκη. Να τα πιάσει. Να τα πιάσει. Αυτός που δεν τα πιάνει είναι γραφικός, είναι ηλίθιος, είναι θεροβάμων, είναι γραφικός. Πώς λέγεται κύριε Διάκομα αυτός, μαλάκας, πώς λέγεται. Να ρωτήσω, η ταρίφα θα μεγαλώσει τώρα που δεν τα πήρε ο φοριακός και θα πάει σε ψηλότερο επίπεδο όπως λένε Βενιζέλου. Θα μεγαλώσει η ταρίφα του. Δεν ξέρω, εγώ θέλω, άρα θα είναι μαλάκας όπως είπες εσύ. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να πιστεύω. Δούλεψε για τον άλλον. Εγώ πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος δικαστής δεν ακούει κανένα. Δεν μιλάει για τον δικαστή. Εγώ θέλω να πιστεύω, κύριε Σταυριανάκη, και κύριε Γεωργακόπουλε, επειδή δεν το γνωρίζετε, να σας το πω μέσα στην υπόψη σας, ότι ό,τι καλύτερη επιλογή θα μπορούσε να γίνει για τον προεδρεύοντα της επιτροπής αυτής είναι στο όνομα Σιμακόπουλο. Έτσι, συμφωνώ πολύ. Εάν έχετε άλλα στοιχεία, να μας τα πείτε. Εγώ θεωρώ, ξέρω δεν έχετε. Εγώ δικά συμπαζί του, δεν έχω άποψη. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι είναι εκ των καλύτερων που υπάρχουν και δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Θέλω λοιπόν. Αν δεν είχε το υλικό της ερεύνης, τι θα έκανε από μόνος του. Α, βεβαίως. Πάμε στο γραφικό εφοριακό που ερεύνησε λοιπόν. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Άμα δεν είχε το υλικό, τι θα κάνει ο άνθρωπος. Έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα
Δεν θα είχε καν την υπόθεση στα χέρια. Έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα, από ό,τι με ενημερώνουν φίλοι του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασχοληθούμε με έναν αυτοκινητά που μπήκε πρόσφατα σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, για το πόθεν έσχες του μυρίζει λίγο, κοχλάζει αναθυμιάσεις. Και θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, επειδή τα τηλεφωνήματά σας είναι δεκάδες για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Όχι, δεν σταματήσαμε την έρευνα. Κάθε άλλο. Τη συνεχίζουμε όσο δεν φαντάζεστε. Με ρωτάτε ποια ασφαλιστική εταιρεία θα βαρέσει κανόνι. Εάν εκτιμάτε ότι απέναντι σας έχετε έναν ηλίθιο, συνεχίστε αυτές τις ερωτήσεις. Αν εκτιμάτε ότι απέναντι σας έχετε έναν βλάκα, συνεχίστε να με ρωτάτε ποια ασφαλιστική εταιρεία θα βαρέσει κανόνι. Λέω όμως ότι καλό είναι να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Σας έχω πει το όνομά της. Την έχω φωτογραφίσει. Δεν έχω πει μόνο που κατουράει ο ιδιοκτήτης. Εάν δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε, θα είστε άξιοι της τύχης όλων εκείνων που κλαίνε τα λεφτά τους από τον απατεώνα Ψωμιάδη που είναι στη φυλακή σήμερα. Τα έλεγα εδώ. 5 δισεκατομμύρια ευρώ αγωγή μου έχει κάνει ο κύριος Ψωμιάδης. Ο οποίος φυσικά δεν είναι στο δικαστήριο, με χειροπέθα του Κορεαλότη, να πει τι. Να τις ενέξουν, κύριε Σπίνο, όλες τις εταιρείες, από την πιο μεγάλη έως την πιο μικρή. Να τις ενέξουν. Λεωφόρος Συγκρού είναι η επόμενη ασφαλιστική εταιρεία που θα βαρέσει κανόνι. Τελεία και παύλα. Το καταλαβαίνετε, έχει καλό. Δεν το καταλαβαίνετε, κάντε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ό,τι σας φωτίσει ο μεγαλοδύναμος. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί φοβάμαι για μένα. Όχι γιατί φοβάμαι για τον εαυτό μου και τους συνεργάτες μου. Αλλά γιατί αυτός ο ρημαδονόμος που διέπει τους κανόνες λειτουργίας των καναλιών δεν μας επιτρέπει να πούμε παραπάνω πράγματα. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να φορτώσω αυτό το σταθμό που μου δίνει ψωμί και τρώω και ζω την οικογένειά μου με πρόστιμα 100 εκατομμυρίων ευρώ, επειδή εγώ θέλω να κάνω τον Ιβανόη και τον κουρσάρο των θαλασσών της αποκάλυψης. Προσπαθώ να σας το πω όσο μπορώ καλύτερα. Όσο μπορώ καλύτερα. Τι να κάνω. Λοιπόν, κύριε Σπίνο, τελειώσαμε. Τελειώσαμε απόψε. Δεν ξέρω αν τελειώσαμε. Και άλλο θέμα θέλετε. Όχι, δεν θα βγάλω άλλο θέμα. Θέλω να αξιολογήσουμε αυτό που είπατε. Πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος λοιπόν απεκάλυψε μια ιστορία εκατομμυρίων και είναι άνθρωπος των 900 ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σπίνο, ή αυτοί οι άνθρωποι που εύχομαι να είναι πολλοί, τι αμοιβή θα έχουν πέρα από την ευχή του κράτους, για να μην σας πω την αγνωμοσύνη. Μετάθεση. Κυνηγητό και μετάθεση. Λοιπόν, γιατί ο Αγγελικούς είναι πανίσχυρος. Και σας λέω και λοιπόν. Θα το στείλει στα Γρεβενά. Και σας λέω λοιπόν ότι εγώ γνωρίζω καλά ιστορία ανθρώπου εντύμου που έκανε έρευνα. Απεκάλυψε ιστορία. Θέλετε να σας πω τι έγινε. Και μάλιστα μέσω του δικηγόρου του. Δεν έχουμε χρόνο όμως τώρα. Όχι. Μια άλλη εκπομπή. Δεν έχουμε λέξη. Πήραν τον δικηγόρο του και λέει: ξέρεις τι γίνεται, να του δώσουμε για να. Και λέει: προτιμώ να καώ στα χαρτιά που έγραψα πάνω παρά να πάρω λεφτά. Διώχθη όμως. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε. Κύριε Μεταξά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και να σας ήγω καλό κουράκι στον αγώνα που συνεχίζετε και το δίνετε. Κύριε Κυριακόπουλε, να περιμένουν πολλές αποκαλύψεις από αυτήν την εκπομπή. Πάρα πολλές. Κύριε Σαβριανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Διάκο, καλή επιτυχία στα δημοτικά σας. Σας ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία. Και να προετοιμάσουμε και τις συνήθειες επιτέλους. Βεβαίως. Κύριε Δημητριάδου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Κυρίες και κύριοι, και εσείς να είστε καλά. Εμείς την επόμενη εβδομάδα εδώ, Παρασκευή, θα ρωτήσουμε αν έχουμε εκπομπή. Και αν έχουμε, 10:30 στο νησό της Αράχνης. Καλό βράδυ.